Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φετοσκοπικό ροχοπηπίνο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες κάνουν του δόθε. Πάμε και σήμερα για 2 ώρη ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο σούξου μουξου, στα εντός εκτός και μετά 7. Να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντικιά ζουμουσάδα! Εδώ είμαστε πουλάκια μου. Ελάτε, κοπιάστε, κοπιάστε στην παρέα μας, κοπιάστε. Ελάτε, ελάτε και σήμερα να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια της μελαγχολίας και γενικότερα να κάνουμε μουχαμπέτη, να κάνουμε όπως είπαμε μια αγνή, μια αυθεντική ζουμουσάδα. Έχω χριστοκιώσει που την έχει τόση, την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση, την αυτο... Δεν, όχι, αλλά με αυτό δεν θα πούμε. Ε. Εδώ είμαστε, καλωσόρισες βουνό της ηχοληψίας, κάνε μας σκιά, κάνε μας σκιά. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε. Ανοίξαμε το μαραφέτη, ανοίξαμε και το μπιμπλί και γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και γράφετε ό,τι εσείς γουστάρετε, ό,τι κατεβάσει η καλοκτενισμένη σας γκλάβα. Εδώ στην παρέα μας, στην ομάδα τη μεγάλη 11.000 σούξου μουξου, πόσα μέλη είμαστε πλέον, 11.000 και μέλη. Ένας και ένας. Αφανγκατέ. Η avant-garde. Η αφρόκρεμα. Η crème de la crème. 11.090 μέλη. Όχι, ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά. Πάλι πρέπει κάτι να δώσουμε στα παιδιά του εξωτερικού, δεν το έχω ξεχάσει. Σήμερα θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Κληρώσαμε κρέατα, κληρώσαμε τραπέζια, κληρώσαμε τριήμερα. Σήμερα θα πάμε χαλαρά. Αύριο πάλι θα έχω και δωράκια και από ηλεκτρονέτ, θα έχω και παγωτά. Αν και σήμερα, όχι, όχι, σήμερα πρέπει να δώσω. Πρέπει να δώσω, πρέπει να δώσω. Δεν γίνεται. Έτσι θα πάμε σήμερα χωρίς τίποτα. Δεν θα δώσουμε, ας πούμε, ένα ωραίο γυαλί ηλίου. Από τα οπτικά Μανολόπουλος, εξαιρετικό. Πάνω από 100 ευρώ η αξία του, κυρίες Δεσποινίδης και κύριοι φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Μαέστρο μου, την παλεύεις? Λιγάκι ακόμα δώσε τα ακουστικά και είσαι βασιλιάς, αγόρι μου. Α, τώρα είμαι άψογος, άψογος. Ελάτε να συζητήσουμε για Μουντιάλ, για Παοκάρα. Σήμερα έχουμε το πρώτο φιλικό στις 7. Με την K23 της Genk, να δούμε Χατσερίδη, να δούμε Ζεμπά, η πρώτη τζούρα, η πρώτη ανυπομονησία, λαχτάρα για το φιλικό. Το πρώτο φιλικό πάντα, ρε παιδί μου, είναι σαν αυτόν ο οποίος έχει... έχουμε στέρηση τώρα, από 12 Μαΐου που έγινε το τελευταίο μάτς, και τι μάτς κιόλας. Για βάλτε να δείτε, 12 Μαΐου με 26 Ιουνίου, ένα αρκετό χρονικό διάστημα. Υπάρχει αυτή η τρεμούλα, αυτή η στέρηση, αυτή εδώ. Μπαίνουμε βέβαια και κάνουμε τέτοιο, να πούμε, αντικατάσταση με κάτι βιντεάκια, με κάτι αυτά. Έτσι μήπως και αντικαταστήσουμε, να πούμε, τον καημό μας, αλλά δεν γίνεται αυτό. Είναι τώρα, είναι ημίμετρα να βλέπεις τα παλιά. Περιμένουμε τα φρέσκα, τα καινούργια. Εδώ είμαστε λοιπόν, περιμένουμε κυρίως να δούμε τους φρέσκους, να δούμε τους καινούριους. Πιο μουντιάβρε τώρα, βιά, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ τώρα, δε, δεν μας νοιάζει. Δανία λέει, Γαλλία, Αυστραλία, Περού, Νιγηρία, Αργεντινή, Ισλανδία, Κροατία. Βέβαια είναι ανάμεσα σφήνα το δικό μας το φιλικό. Δηλαδή 5 παίζει Δανία, Γαλλία, Αυστραλία, Περού, 9 παίζει Νιγηρία, Αργεντινή, εδώ είναι αίμα και άμμος. Εδώ είναι το αίμα και άμμος που θα γίνει σήμερα το βράδυ. Και Ισλανδία, Κροατία, αυτό στις 9. Σφίνα εμείς 7 με την Γκένκ. Ωραία! Μια χαρά. Θα μας βγουν τα μάτια. Όρεξη να έχετε. Όρεξη να έχετε. Θερμή παράκληση στις κυρίες, παύλα συζύγους, παύλα συμβίες, παύλα ερωμένες, παύλα φίλες. Δείξτε μια κατανόηση, καλές μου κυρίες. Δείξτε λίγο μεγαλοσύνη. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια περίεργη περίοδος τώρα με το Μουντιάλ. Μη ζαλίζετε τα ούμπαλα στον άντρα σας. Αφήστε τον λίγο να κάνει χαρούλες με την μπάλα και θα σας το ανταποδώσει. Αν είναι σωστός. Αν είναι σωστός. Μην του ζαλίζετε το νευρικό σύστημα. Μην του κάνετε τα ούμπαλα αερόστατα της Goodyear διαφημιστικά Zeppelin. Αφήστε τον, πέρασε μια δύσκολη χρονιά, να δει λίγο μπαλίτσα. Μην του τα κάνετε τσουρέκια. Φοβερή έκφραση, φίλε. Φίλε. Σε παρακαλώ τώρα. Όχι, εσύ πες μου. Εσύ που ακούς. Εσύ, αγαπημένος μου μουσάκι.
του τα κάνω τσουρέκια. Αυτό στα γερμανικά, ας πούμε. Μπορείς. Ή στο Βρετανό. Υπάρχει περίπτωση. Ο Δανός, ο Ισλανδός. Να καταλάβει. Καταρχήν έχουν τσουρέκια αυτοί. Μπορείς να του τα κάνεις κάτι που δεν το έχουν. Δεν μπορείς. Άρα τι του λες. Σου τα κάνω ένα ελληνικό γλύκισμα, ένα ωραίο ελληνικό φουσκωτό, να πούμε. Ε. Σου τα κάνω μπρέτσελ, λέει ο Γερμανός. Ε. Σου τα κάνω καιζεκούχεν. Το πολύ πολύ να του τα κάνει μπράτβουρστ ή κούριβουρστ. Τι γίνεται, ρε. Ελάτε, κοπιά στην παρέα μας, όπως είδατε, χορηγούς δεν είπα στην αρχή. Όταν μπαίνουμε και 9 και 10, δεν θέλω με τα καπάκι να σας λέω και τους χορηγούς. Θα τους πούμε φεύγοντας. Δείχνουν κατανόηση οι άνθρωποι που χώνουν τα λεφτά τους στην εκπομπή και στο σταθμό. Τι να κάνουμε. Αυτό με τις διαφημίσεις το παλεύουμε όσο μπορούμε. Ξέρω, σας στεναχωρώ, αλλά ο σταθμός από αυτό ζει. Εμείς δεν σας βάζουμε στο λογαριασμό χαράτσια. Οπότε, αναγκαίο κακό. Απ' τη μία, λυπούμαστε γιατί είναι πολλές οι διαφημίσεις και σας καθυστερούμε. Απ' την άλλη, να χαίρεστε γιατί σημαίνει ότι η εκπομπή πάει καλά, ότι το ραδιόφωνο πάει καλά, ότι όλα είναι βιώσιμα. Δείξτε κατανόηση. Τώρα, εδώ που είσαι ακριβώς, εδώ ακριβώς είσαι, αδερφέ. Εδώ ακριβώς είσαι. Εχθές είδαμε ωραία ματσάκια, τριάρα η Ουρουγουάη. Φάνηκε ότι η Ρωσία δεν... Δηλαδή τα δύο πρώτα μάτσα η Ρωσία ήταν okay, με αντιπάλους αβαβάου, παπαπάου. Εχθές που πρώτη φορά είχε σοβαρό αντίπαλο. Και η Ουρουγουάη εν τω μεταξύ προκρίνεται μόνο με νίκες στον επόμενο γύρο και χωρίς να έχει δεχτεί και γκολ, φίλε. Χωρίς να έχει δεχτεί γκολ η Ρούγα. Έχει δύο παικτούρες μπροστά βέβαια. Το Σουάρες είναι... Έλα. Σάββατο αυτό το μάτς που βγήκε τώρα χθες. Στις καθυστερήσεις το 96 κρίθηκαν τα ζευγάρια. Κάτσε να τα πάρω με τη σειρά. Η Ρωσία λοιπόν αδυναμίες. Έχει όμως πολύ δυνατές κερκίδες. Δηλαδή μέχρι στιγμής Ρωσίδες. Πολωνές παιδιά. Οι Πολωνές έχουν κάνει τεράστια αίσθηση. Πολωνές. Καλά οι Κολομβιανές που και το όνομα ακόμα σε παραπέμπει. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή σου δίνει ρε παιδί μου το δρόμο που πρέπει να περπατήσεις. Είναι ηχομιμητική η λέξη. Όπως ο παφλασμός που λέμε. Χτυπάει το κύμα. Παφ! 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 Βγάζει λέξη. Παφλασμός. Είναι ηχομιμητική η λέξη. Εδώ λοιπόν είχαμε επίσης το βράδυ την Ισπανία να βγαίνει πρώτη τελικά και την Πορτογαλία δεύτερη. Το Ιράν για ένα σουτ στο τέλος δεν έστειλε τον Σάντος και τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην εντατική. Έχει χάσει και πέναλτι ο Κριστιάνο Ρονάλντο χθες. Φανταστείτε, θα σκυλιάσει τώρα στα επόμενα μάτς. Εμένα ένας βοσκός, ένας ταπεινός βοσκός που έβοσκε τα πρόβατα εκεί παραπέρα. Ο Ιρανός τερματοφύλακας. Και ήρθε αυτός με τη χωρίστρα και το μουσάκι. Αυτός με τους κυλιακούς και μας είπε να κάνουμε το σουτ. Και εμείς τι κάναμε, βόσκαμε τα πρόβατα. Σκέψου τώρα, εγώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο, εγώ που το αγαπημένο μου ζώο είναι το εγωπρόβατο, είμαι τόσο εγωιστής, που δεν δέχομαι άλλο ζώο στο σπίτι. Που φέρανε κάτι σκυλάκια, κάτι γατιά, άλλοι έχουν άλογα, άλλοι έχουν δεν ξέρω τι. Εμένα μου φέρανε ένα οτιδήποτε. Όχι, εγώ θα πάρω εγωπρόβατο, αυτό είναι το σωστό το ζώο για μένα. Που δεν έχω κουδούνι στο... Στην εξώπορτα ακούγονται χειροκροτήματα. Αντί για κουντίνταν ή τρρρν, τίποτα. Αυτός ακούγεται χειροκροτήματα. Έλα ρε φίλε, τεράστιε θεέ. Που έχει καθρέφτη στο ταβάνι για να βλέπει τον εαυτό του να κάνει γαργάρες. Που καζανάκι δεν έχει επίσης, δεν ακούγεται το γκρρρρ το καζανάκι. Έχει πάλι χειροκροτήματα στην τουαλέτα. Μιλάμε για τέτοιο εγωισμό. Και σου λέει εσύ ταπεινεύος και από το Ιράν ήρθες εμένα να μου πιάσεις πέναλτι. Ήβρις που λέγανε στην αρχαία Ελλάδα. Πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό. Πώς μπόρεσες. Και για ένα σου το Ιράν, το φιλότιμο Ιράν. Άμα δεν έχεις να χάσεις τίποτα φίλε, είναι μεγάλη υπόθεση στη ζωή. Να πηγαίνεις, εντάξει τι θα γίνει, άμα χάσω να μου πούνε γιατί έχασα την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Όχι βέβαια. Και η Ισπανία μαρτύρησε, τα κατάφερε στο τέλος. Με το Μαρόκο, φιλότιμο και το Μαρόκο. Καταλαβαίνετε βέβαια, κοσμογονία, κάτι αλλάζει στον κόσμο. Για να πουλήσει μπάλα ο Ινιέστα στον χώρο του κέντρου, δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά, να πουλήσει μπάλα ο Ινιέστα μαζί με τον Ράμος. Γκέλα, γεια σας.
Και έτσι προέκυψαν τα δύο ζευγάρια, Ουρουγουάη-Πορτογαλία. Θα έχουμε ενδιαφέρουσα αναμέτρηση εδώ. Και Ρωσία-Ισπανία. Από εδώ περνάει η Ισπανία. Φυσιολογικά, η οποία Ισπανία μετά το πρώτο μάτσο με την Πορτογαλία έχει τελείως φθήνουσα πορεία. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Καθόλου εχθές δεν μ' άρεσε. Κατά τα άλλα, πρόστιμο στο Τζάκα και το Σακύρι, προστιμάκι για τους αετούλιδες. Κάνανε αετό τα παιδιά, μωρέ. Κάνανε λίγο αέρα, κάνανε λίγο μια βεντάλια. Έλα τώρα, μωρέ, που θα τους τιμωρήσουμε με... με ποινή αγωνιστικών. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Κατά τ' άλλα, κλάμα του Ουάρντα που μπήκε, έτρεξε, πάλεψε, αγωνίστηκε και στο τέλος συγκινήθηκε κιόλας. Είπαμε, το γουστάρουμε πολύ αυτό το παλικάρι, έχει μια τρέλα, έχει μια παιδικότητα, έχει έναν αφορμητισμό που εμάς μας αρέσει αυτό το πράγμα. Τρομερό γκολ έχει βάλει χθες ο Κουαρέσμα. Τρομερό γκολ έχει βάλει ο Κουαρέσμα χθες με τη λεγόμενη τριβέλα. Έτσι λέγεται, όχι τραβέλη, τριβέλα, μην μπερδεύεστε με τα γράμματα. Έτσι λέγεται αυτό το εν κινήσει σουτ με το εξωτερικό φάλτσο, λέγεται τριβέλα. Πάρε μια τριβέλα. Τριβέλα, έλα μέσα, θα κρυώσεις. Δεν είναι η Ισπανίδα υπηρέτρια σε σύριαλ, στο Χουάνα η Παρθένα. Το οποίο Χουάνα η Παρθένα, παιδιά, το θυμάστε το σύριαλ. Χουάνα η Παρθένα ξαφνικά σταμάτησε να προβάλλεται. Καταλαβαίνετε γιατί, έτσι, Χριστογιώση. Χουάνα η Παρθένα κάποια στιγμή λέει, παιδιά, σταματάει λέει, το σύριαλ. Μα γιατί, φανταστείτε γιατί. Γιατί μπορεί η Χουάνα, φίλε. Δηλαδή, με αυτό το όνομα που πας. Χουάνα η Παρθένα, δεν συνάδουν τα δυο. Οι δυο χαρακτηρισμοί δεν συνάδει το όνομα. Εντάξει, δεν τη λένε και Χουάνη, αλλά Χουάνα. Χωάνα, έλα μέσα, θα κρυώσει. Βάλε μια ζακέτα πάνω σου. Και σταμάτησε ξαφνικά το σύρελ να προβάλλεται. Εντάξει, οκ. Okay. Κατά τα άλλα, θα γυρίσει γρήγορα ο Πρίγιοβιτς. Παίζει αύριο η Σερβία το τελευταίο του μάτς. Διεμήνησε ο γίγας, ο Αλέξανδρος, ότι παιδιά δεν χρειάζεται δύο εβδομάδες. Μπαμπαμ, σε μια εβδομαδούλα θα είμαι πίσω. Και τρίβει τα χέρια του ο Ρασβάν, γιατί θα γυρίσει το υπερόπλο. Τα λέω εντάχει μπαμπαμ. Επίσης κανένα κόμμα δεν θα υποδείξει ποτέ στο μεγάλο ΠΑΟΚ τι θα κάνει. Ας φροντίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να διορθώσει όλες τις ηλιθιότητες που έχουν γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όλες τις προδοσίες που έχει υποστεί η χώρα και η Μακεδονία, και μετά να υποδεικνύει και να κουνάει το δάχτυλο, να κουνάει το χέρι, το κάθε κόμμα. Κανένα κόμμα. Ο ΠΑΟΚ δεν θα υπηρετήσει κανένα κόμμα. Και ούτε θέλουμε κανένα κόμμα να υπηρετεί τον ΠΑΟΚ. Δεν σας έχουμε ανάγκη. Κανένα. Αυτά για την ανακοίνωση βέβαια δεν τόλμησαν εχθές να πάνε να μας εξηγήσουν στην περιοχή της Τούμπας. Διάλεξαν και περιοχή. Τι φωστήρες είναι αυτοί εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Διάλεξαν περιοχή για να μας πούν πόσο καλή είναι η συμφωνία που πουλήσαμε το όνομα στους Σκοπιανούς. Και έγινε βέβαια στην έκθεση το όλο θέμα. Με ανακοινώσω ΠΑΟΚ. Λέει περιμένουμε για τις άφλες αυτές, για τους συνδέσμους και αυτά. Κανένας δεν μας πει τι θα κάνουμε. Στον ΠΑΟΚ, όχι εμάς, αλλά το λέω πρώτο πληθυντικό, καταλαβαίνετε με ποια έννοια. Κανένας δεν θα πει στον ΠΑΟΚ τι θα κάνει. Κανένα κόμμα. Όλα τους απέναντι στον ΠΑΟΚ είναι υπόλογα. Όλα τους επέτρεψαν πέρσι την κλοπή. Όλα τους είναι συνένοχα σε μια άθλια κοινωνία, εξαθλειωμένη, πανφτωχή, χωρίς ηθικές αξίες. Με τα νοσοκομεία χωρίς γάζες και φάρμακα, με τα σχολεία χωρίς βιβλία. Με τους γέροντες εξαθλειωμένους, με χαντακωμένες συντάξεις. Με ένα λαό χωρίς καμία στήριξη από πουθενά. Από αυτούς, από τους προηγούμενους, από τους επόμενους. Από αυτούς που προσπαθούν να καπηλευτούν αυτό που γίνεται τώρα. Με τη Μακεδονία από όλους. Απλά έτσι ηρίστο εν παρόδο επειδή έβγαλε και μια ανακοίνωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα κόμμα. Ούτε μπλε, ούτε μαύρο, ούτε κίτρινο, ούτε πράσινο, ούτε κόκκινο, ούτε μόβ, ούτε εκρού, κανένα. Αυτά έτσι, μια και το έφερε η κουβέντα. Για να γυρίσουμε στα δικά μας, σήμερα λοιπόν στις 7 έχουμε το πρώτο φιλικό. Είναι πάντα αυτά τα φιλικά τώρα, έχοντας στα πόδια τους σκληρές προπονήσεις οι παίκτες, είναι έτσι ενδεικτικά ρε παιδί μου, να δούμε λίγο, να πάρουμε λίγο μια τζούρα από τους καινούριους.
Οι πληροφορίες λένε βαρύ κορμί ο Χατσερίδης, θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Αυτό διαβάζουμε, αυτό μαθαίνουμε. Ο Ζαμπά ταχύτατος, εκρηκτικός, κερδίζει τις εντυπώσεις. Όλα αυτά βέβαια είναι ένα πρώτο δείγμα, ρε παιδί μου. Ένα πρώτο δείγμα. Τον έχει από δίπλα ο Μαωρίσιο, τον έχει από δίπλα συνέχεια στη βραζιλιάνικη παροικία. Τον έχει λοιπόν από δίπλα ο Μαωρίσιο. Είναι πλέον οι Βραζιλιάνοι 4, Μάτος, Ερίκε που πήρε πάλι το 11. Πέρσι ποιος το φορούσε το 11, ρε φίλε? Αυτός 1-0. Γιατί έχω φάει κόλλημα? Το 10 το φορούσε ο Τζάλμα. Ο Μακ που γύρισε δεν πήρε το 11, πήρε το 19 φορούσε. Ε, το 11 ποιος το φορούσε πέρσι? Έχω φάει ένα κόλλημα, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος φορούσε το 11. Ή μήπως δεν το πήρε κανένα παλικάρι? Δηλαδή έφυγε ο Ερίκε δανεικός και δεν το πήρε κανένα στο 11. Δεν μπορώ να θυμηθώ, έχω φάει κόλλημα. Αν θυμάστε να μου πείτε ποιος φορούσε πέρσι το 11. Έχουμε λοιπόν 4 Βραζιλιάνους. Να βάλουμε και κουιζάκι έτσι, να μου πείτε Βραζιλιάνους. Ή να μην το κάνουμε με μήνυμα, άστα θα το κάνουμε με τηλέφωνα πάλι. Το γυαλί από το οπτικά Μανολόπουλος. Έχουμε λοιπόν σήμερα γυαλί και παγωτά, 2 κιλά παγωτό από το αρτοζαχαροπλαστείο Νικολαίδης. Αυτά θα κληρώσουμε σήμερα. Υπέροχο ζευγάρι γυαλιά. Είναι 18 οι Βραζιλιάνοι που έχουν φορέσει μέχρι σήμερα τη φανέλα της ομάδας. 18. Γκουερίνο, ο μεγάλος Νέτο. Η φωτογραφία επάνω στο κάγκελο με τη φανέλα με το νούμερο 11 δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ. Φωτογραφία τίτλου πρωταθλήματος. Όσα χρόνια για να περάσουν. Ο Νέτο Γκουερίνο είναι αυτό. Ο Νέτο Γκουερίνο είναι αυτό, αυτή η φωτογραφία στο κάγκελο. Το μάτς με την ΑΕΚ, το γκολ στα χασομέρια. Φερνάντο, το θυμάστε? Λουίς Φερνάντο με την κάλτσα κάτω. Δασκελισμό μεγάλο, χωρίς επικαλαμίδες. Καλό παικτάκι. Λουτσιάνο. Αυτός που έπαιξε και στον Ολυμπιακό, αυτός που έπαιξε και στην Ξάνθη. Λουτσιάνο Ντε Σόουζα. Στον ΠΑΟΚ λίγα πράγματα. Ίντιο και Μπαϊάνο. Εδώ πάμε, φίλε, σε μια κατηγορία φοβερό δίδυμο. Μπόλεκ και Λόλεκ. Πρόσφεραν όσο εγώ και ο Κιώσης. Ίντιο και Μπαϊάνο. Περισσότερο μοιάζουν με δίδυμο σούπερ ηρών, δηλαδή Μπάτμαν και Ρόμπιν. Ίντιο και Μπαϊάνο. Δεν θυμάμαι ποιος είναι ποιος. Τις φάτσες του δεν τις θυμάμαι, ενώ θυμάμαι φάτσες. Πάμε παρακάτω. Μάρκος Αντώνιο. Αυτή η μπακάρα. Αυτός ο Βραζιλιάνος ο Καράφλας που αν δεν είχε το σοβαρό θέμα υγείας πιστεύω θα έπαιζε αρκετά χρόνια στην ομάδα. Κάνω τώρα μια μήνυα αναδρομή έτσι στους Βραζιλιάνους που έχω μπροστά μου. Ο Μάρκος Αντώνιο που έναν τέτοιο δεν ξαναβρήκαμε ίδιον με τη δική του ηρεμία στο παιχνίδι. Ο τεράστιος Λίνο βέβαια. Το κορυφαίο αριστερό μπακ που είδαμε τα τελευταία χρόνια μέχρι να έρθει ο Αντελίνο Βιερίνια. Ποιος το περίμενε. Ο μεγάλος Λίνο, ο στεγνός Λίνο που θυμάμαι το μάτς είμαι μέσα στην Τούμπα που κάνει ένα σπριντ μπροστά από τη θύρα 4 και φτάνει μπροστά στη θύρα 7 με σπριντ για να κάνει ένα τάκλι και σηκωθήκαμε όλοι όρθιοι και χειροκροτήσαμε βέβαια γιατί το παλικάρι αυτό συγκινητικός. Από εκεί και πέρα, διάφοροι που πέρασαν και δεν ακούμπησαν, ο Κριστιάνο, το θυμάσαι, τον Κριστιάνο Μωράες. Τίποτα. Άλαν Τάλατς, Παρασκευή στο Γάλα. Επίσης, Ετώ, ίσως το μοναδικό δεξί μπακ Βραζιλιάνος που δεν ξέρει μπάλα στην Ιφίλιο. Αραούχο Ετώ, το θυμάστε, ή Αραούχο Έτο. Ήρθε και αυτός, πέρασε, δεν ακούμπησε. Ξαναλέω, έχω αμφιβολίες αν αυτός ήταν όντως Βραζιλιάνος. Ή από τίποτα άλλο, τίποτα. Καμιά άλλη, να πούμε, γειτονιά. Και από εκεί και πέρα ο Λεωνάρντο, το αριστερό μπακ, και αυτός λίγα πράγματα. Ο Σπαντάσιο, επίσης, περνάω, δεν ακουμπάω. Ο Ζάιρο.
και ο Αζεβέδο. Τίποτα. Λίγα πράγματα. Βέβαια, είπαμε, ο τεράστιος Λίνο, ο σπουδαίος Μάρκος Αντώνιο, δεν συζητάω για τον Γκουερίνο, είναι άλλη κατηγορία ο κύριος, ναι, τον Γκουερίνο, αλλά μιλάμε για τους σύγχρονους. Εκεί βάζουμε λοιπόν Λίνο, το κορυφαίο αριστερό μπακ που πέρασε και είδαμε ποτέ στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, για τους σύγχρονους μιλάω, δεν πάω δεκαετία 60. Ο μεγάλος, ο σπουδαίος Λεωνάρντο Μάτος. Ο σπουδαίος Μάτος. Και βέβαια περιμένουμε πράγματα από το Μαωρίσιο φέτος. Ακόμα περισσότερα. Αυτά για τους Βραζιλιάνους, μια και προστέθηκε ο Ζαμπά. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε. Χορηγή πρώτης ώρας. Είναι η Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Σπουδαία πράγματα. Με κλιματιστικά το Γιωτόμι. Κορυφαία στο είδος τους, αθόρυβα. Από το κινητό σας τα χειρίζεστε. Με WiFi εξαιρετικά. Κορυφαία στο είδος τους. Ανδρέα Παπαδρού 10 στο Κορδελιό. Επισκέπτεστε το κατάστημα της Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε. Όλα στα όρθια, 837-166, ο καλύτερος γύρος της πόλης, Κυρινός Κοτόπουλο. Όλα τα ψητά της ώρας, Λεωφόρο Στρατού 18. Και παραγγελίες 837-166. Επίσης, χορηγός πρώτης ώρας, η Βολτέρα, ενίαιος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, 475-308. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και ξεμπερδεύετε για πάντα με το ηλεκτρικό σας ρεύμα. Ενημερωθείτε στο 475-308. Και φυσικά, γυαλί στο Μανολόπουλο, αυτός είναι ο κορυφαίος, αυτός είναι πολλά χρόνια, τρεις γενιές που ξέρει και γνωρίζει και σήμερα δίνει και ένα υπέροχο γυαλί ηλίου. Optic Stores Μανολόπουλος, στην Παναγία Τσαλδάρη 22, στη Νεάπολη. Ξέχασα κανένα Βραζιλιάνο, φίλε, υπάρχει περίπτωση? Τους είχα σημειωμένους. Δεν νομίζω ότι ξέχασα κανέναν, έτσι. Α, ξέχασα, το Βιβιάν Ματέους. Βραζιλιάνος ήταν αυτός. Άλλη μπακάρα, πω φίλε, τι έχει μαζευτεί κατά καιρούς. Κατά καιρούς στην καρταρόμπα. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Είπαμε, κληρώνουμε σήμερα. Γράφετε, όχι, θα το κάνουμε μέσα από τα... μέσα από το τηλεφώνιο. Αλλά και αν θέλετε και μέσα από το μήνυμα, εντάξει, γιατί κάποιοι δεν μπορούν να πάρουν τηλέφωνο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Γεια, γυαλί ηλίου από τα οπτικά Μανολόπουλος. Και για 2 κιλά παγωτό από τα αρτοζαχαροπλαστεία Νικολαίδης. Επιστρέφουμε! Ακούς Λίμπερο 107,4. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν τι άκουσες χθες, φώναξέ το. Δυνατά. Λίμπερο 107,4. Λίμπερο 107,4. Λίμπερο 107,4. Όταν σε ρωτήσουν τι σταθμό άκουσες χθες, τότε η απάντηση είναι Λίμπερο 107,4. Λίμπερο 107,4. Άντε ρε Λίμπερο! Άντε ρε Κωστάκη! Άντε ρε Λίμπερο, άντε ρε Κωστάκη! Έλα, πάμε, εδώ είμαστε! Μπουκάραμε, ανοίγουμε γραμμές να μιλήσετε εσείς, να ανταλλάξουμε απόψεις, σούξου μουξου. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Πέταξα τη βέρα μου. Τα φιλιά σε μπαμπά και η ώρα πάντα. Αύριο σας έχω και ωραίο κομμάτι που ετοίμασε το φιλαράκι μας. Την αγάπη μας σε όλους τους λαϊκατζίδες, όπου και να βρίσκονται. Μια τεράστια πηγή έμπνευσης είναι οι λαϊκατζίδες, τα παιδιά στους πάγκους. Να ξέρετε, εκεί υπάρχει πολύ ακροατήριο, πάρα πολύ πάω φυσικά. Πολύ ωραία πειράγματα, πολύ ωραία καζούρα μεταξύ τους και πολύ ωραίο τρόπο προσεγγίζουν τις γυναίκες που ζυγώνουν στους πάγκους. Δηλαδή έχω ακούσει το «Ελάτε κορίτσια» και γυρίζω και βλέπω η μία 107 χρονών και άλλη 111. Αλλά γουστάρουν, γουστάρει άλλοι που αυτός που είναι πίσω από τον πάγκο τη λέει «Έλα κορίτσι να πάρεις». Επ, σου λέει «Κορίτσι, έχουν να με πούνε από τότε που ήταν ο Τροϊκός πόλεμος». Που έφυγε η Ελένη και λέει «Ρε Ελένη, που πας ρε Ελένη». Τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλους τους λαϊκατζίδες. Εδώ είμαστε, ανοίγουμε γραμμές. Καλημέρα σε όλη την Ιφίλιο, όπου μας ακούτε μέσα από τον Μπλιμπλίκι. Εδώ είμαστε, ακούτε Λίμπερο, ακούτε Τσάτς, ακούτε Αθλητήρους, ακούτε Ζουμουσού. Και έτσι θα πάμε μέχρι 27 Ιουλίου, έτσι θα το πάμε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, ξαναλέω, κληρώνουμε γυαλάρες από το οπτικά Μανολόπουλος και παγωτά από τα ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, 2 κιλά παγωτό. Καλημέρα σας, ναι, 2310-287-888. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να πούμε, επειδή ρωτάτε, 7 είναι το φιλικό και το δείχνει η Νόβα.
από ό,τι ξέρω. Κανονικά. Νομίζω δηλαδή. Θα το βεβαιώσω, αλλά νομίζω είναι όβα. Αν δεν κάνω λάθος. Πάμε να μιλήσετε εσείς, 2310-287-888, να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σεφτές σήμερα. Εννοείται συνεχίζει το ποιος αυτός ένα μηδέν και όποιος το καταφέρει. Έχει τρίμερα, έχει τραπέζια, έχει γυαλιά, έχει κρασιά, έχει τα πάντα όλα. Μπουκέτο που λένε. Καλημέρα σας, ναι. Άντε ρε Κωστάκη, καλημέρα. Α, καλώς τον, ναι. Πού είστε ρε αδερφέ. Γεια σου ρε φίσκο παππού. Τι λέει. Είσαι καλά. Δόξα καλά, καλά φίλε. Μου λένε ότι δεν καλά. Είμαι καλά, αλλά δεν πειράζει φίλε, εγώ δεν μπορώ να το αλλάξω. Κοίταξε, το δεν είμαστε καλά είναι καλά, λογικό αυτό, είναι γενικό το φαινόμενο. Εννοείται αδερφέ. Εννοείται. Με αυτά που βλέπουμε και ακούμε γύρω μας δεν είμαστε καλά, αλλά τι να κάνουμε, άστε, να μην τα σκεφτόμαστε τώρα. Να μην το σκεφτόμαστε. Γίνεται. Δεν θέλω να πω άσχημα πράγματα σήμερα. Ναι. Λοιπόν. Το ότι πνίγηκαν χθες από τα χημικά οπαδοί που πήγαν απλά να εκδηλώσουν την αντίθεσή λοιπόν, τους, το πνίγουμε και μας βγάζουν ανακοινώσεις τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και ο καθένας, φίλε, και το ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή και η ΑΝΕΛ και το κίνημα, ναι, και όλοι, ναι, τους. Δεν έχω, δεν διαχωρίζω καν. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν πρέπει να κάνουν αυτή τη στιγμή συγκεντρώσεις. Άστο, μην κάνετε τίποτα, κανένας. Δηλαδή έρχεστε να μιλήσετε για τη συμφωνία τώρα. Ποια συμφωνία ρε παιδιά τώρα. Μην προκαλείτε τουλάχιστον. Εντάξει, υπάρχει ο κόσμος που δεν τον αρέσουν αυτά τα πράγματα. Τελείως. Θα γίνουν. Θα γίνουν και μανούρες. Στη συντριπτική πλειοψηφία. Δεν αρέσει αυτό που έγινε. Τι να αρέσει φίλε, εδώ μιλάμε αυτό για προδοσία. Πράγμα, δηλαδή, τώρα πάμε είναι παρακάτω. Πάμε παρακάτω Κωστάκη μου. Ναι. Πάμε. Λοιπόν άκου να δεις τώρα. Ναι. Πήγαινα κατά τις 6 ώρα να περάσω την πόλη. Είχα μια δουλειά προς το ΙΚΕΑ. Ναι. Έχω μπροστά μου δίπλα μου ένα τζιπ. Ακούτε τώρα δηλαδή τι γίνεται. Ναι. Με σκοπιανές πινακίδες με το ΜΚΑ είναι δύο γυναίκες με δύο παιδιά, άκου να δεις. Ένα τζιπ μεγάλο. Σταματάνε δίπλα της. Τέσσερις νεαροί. Έρχονταν από δουλειά, κατεβαίνουν, αρχίζουν να βρίζουν, σταματήσαμε. Ρε παιδιά, άλλο. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Οι γυναίκες τρομοκρατηθήκαν, έβγαλε ο ένας μία μπογιά από μέσα, ξέρω εγώ από πίσω από τα μάξ, μου τζούρεσε το σήμα. Δηλαδή λέω, κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Στο φανάρι. Βάζουν... Ναι. Δηλαδή, να μαλώνουμε με τον άλλο, τον ξένο τον κόσμο, για το τίποτα. Γιατί ο άνθρωπος έρχεται εδώ πέρα, εντάξει, προκαλεί κιόλας, δεν λέμε. Αλλά άστο ρε παιδί μου. Ρε παιδιά, άλλο, είναι δύο γυναίκες με δύο παιδάκια μέσα. Έχει ανοίξει τώρα ασκός του αιώλου, αδερφέ. Α, μπράβο, αυτό είναι τώρα ο κόσμος. Έχει τρελαθεί. Βγαίνει ο άλλος, κάνει ας πούμε την παρέλασή του. Που δεν εγώ είδα αυτοκόλλητα, είδα σε πινακίδες. Υπάρχει, ναι, κάποιος έβγαλε αυτοκόλλητα και κολλάει αυτοκόλλητα πάνω στο ΜΚΑΠΑ που λέει δεν είστε Μακεδονία, είστε Σλάβοι κτλ. Είναι ρε φίλε, δηλαδή. Βάζω τον κόσμο τώρα, φίλε. Βάζω τον κόσμο σε τέτοια διαδικασία. Να μαλώνουμε μεταξύ μας. Για ποιο λόγο. Άστο, φάγαμε πολλές ώρες και θα ξαναφάμε αυτό λοιπόν, το ζήτημα. Δεν να πούμε εδώ για την ομάδα μας, φιλαράκι. Λέει, φέτος έχουμε μια πραγματική προετοιμασία κανονική, με κανονικό προπονητή. Θα πάνε όλα καλά, πιστεύω. Και ακούω τώρα που λέτε ότι έχουμε, υπάρχει ο κορμός στην ομάδα, τα πράγματα που δεν υπήρχαν αυτά παλιότερα. Κάθε μέρα βγαίνουν τα άπλυτα στη φόρα τους, Κωστάκη. Βγήκε εχθές ο... Μπράβο. Ο επόπτης, ο μάλλον ο επόπτης, ο τέταρτος διαιτητής της, ναι, περίφημης αναμέτρησης εκεί που έγινε η κλοπή του πρωταθλήματος με η την κλοπή, ΑΕΚ. Το λοιπόν, κλέψιμο. Ακριβώς. Ναι. Και είπε ότι εγώ ποτέ λέει, είπε ο, πώς το λένε, ο Σπαλιάρας, ο Στυλιάρας. Εγώ στυλιάρας, ναι, ναι. Ποτέ λέει δεν είπα στον στο διαιτητή ότι είναι άκυρο το γκολ. Γιατί αυτό προσπαθούν λέει, να μου πούνε λέει τώρα ότι εγώ λέει, ποτέ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Ρίχνει τον μπαλάκι ο ένας στον άλλο. Κώστα. Έτσι, ακριβώς αυτό. Εγώ τώρα ξέρω τι ότι ένας, τώρα τι να το κάνω. Ένας, τώρα πάει φίλε. Ένας υγιής φίλος το είδε τον τελικό να δει κάτσε ρε Σάββιδε. Και με λησανίδε. Ποιος είναι ο καλύτερος. Και σε λέει ρε άκησε για 5 γκολ. Έφαγες 2. Κάντο σταυρό σου και φύγε. Τελείωσε. Και ευτυχώς πήγαμε τον ξένο τον διαιτητή. Εγώ αυτό κατάλαβα. Πρέπει να έρθουν οι ξένοι εδώ πέρα για να βάλουν μυαλό εμείς ρε φίλε. Λοιπόν Κωστάκη. Θα πάμε καλά, θα κάνουμε κάνα δύο μεταγραφές, είμαστε πλήρες. Όλα καλά θα πάνε αδερφέ. Όλα καλά. Κάναμε μεγάλη μεταγραφή στο βόλι. Μεγάλη, με πήραμε σέρβο, ναι, πύργο, Αλεξάνδερ Όκολιτς. Μπράβο. Ναι. Από το Βερολίνο. Σπουδαίες μεταγραφές και στο βόλι. Και εκεί πέρα θα ξαναπάρουμε τα σκέντρα, μη στεναχωριέστε. Όλα θα γίνουν. Και πληρώνει σήμερα Κωστάκη. Όλα. Κληρώνω γυαλί και κληρώνω και παγωτά. Ωραία, βάλε και εμένα πας και πάρουμε κανένα γυαλί. Θέλει η γιαγιά ένα γυαλί, μαμά. Λέω άμα κερδίσω θα σε πάρω. Ηλίου είναι αυτά, ηλίου. Θέλει γιαγιά γυαλί, ηλίου.
Ηλίωθε, ελκύθε, έλεγε. Όχι, ρε φίλε, πολύ μουράτη για γιαγιά. Κορίτσια έλεγε στη λαϊκή, γεια σα, κορίτσια έλεγε πιο μπροστά να πούμε. Κοριτσάκι, 82 χρονών. Πε μου τα τρία τελευταία ψηφία. 4,76 αγορμάτια. 4,76. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. 2310-287-888. Μαζί μιλάμε για ό,τι γουστάρατε. Για Μουντιάλ, για Παοκάρα. Αν έχετε παραγγελιές, εδώ είμαστε. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλώς το παιδί. Αυτό με τις πινακίδες που κάνουν και τα λοιπά. Το όνομά σου. Γιάννης. Ναι, λέρε Γιάννη, για πες. Ο κόσμος που ο λαός του σε πάση περιπτώσει, οι πολιτικοί μας λένε. Εμείς δώσαμε το δικαίωμα. Όταν ο δικός μας ο πολιτικός, ο Τσίπρας ή οποιοςδήποτε κοντιάς, πηγαίνει και του δίνει αυτό το δικαίωμα, φταίει ο άλλος. Φυσικά. Μα είπε κανένας ότι φταίει αυτός. Αυτοί έτσι δεν μεγαλώσανε. Αυτούς έτσι τους είπανε, αυτοί έτσι το έκαναν. Η δική μας... Γι' αυτό ξεκίνησε πριν από 100 μας χρόνια. Η άχρηστη, τότε... φίλε. Οι δικοί μας οι άχρηστοι που το άφησαν. Δεν θέλω να την πάμε πάλι εκεί την εκπομπή σήμερα, γιατί θα την κάνουμε πάλι, κάτω, θα γίνουμε πάλι ανώ κάτω. Συγγνώμη, και στο κάτω-κάτω, αν θέλουν να λέγονται Μακεδόνες, ας αποδεχθούν και ότι είναι και Έλληνες και να έρθουν να ενωθούν με την Ελλάδα. Μια γιατί χαρά. Μακεδόνες, μια χαρά. Μια ωραία προσάρτηση στην αγκαλιά της μαμάς, πατρίδας. Φυσικά, αυτό είναι. Γιατί η Μακεδονία είναι ελληνική και ήταν και είναι, πάντα Έλληνες οι Μακεδόνες. Είναι μία. Γι' αυτό και συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πάρα πολύ ωραία. Και αφού εδώ είναι η βασική Μακεδονία, ελάτε που είστε βόρεια Μακεδονία, ελάτε στη κανονικά, στη μαμά Μακεδονία. Να τους αποδεχτούμε, γιατί πολλοί θέλανε κάποτε ο Έλληνας, ήταν τίτλος τιμής. Μετά όταν άρχισε με το... με τη θρησκεία που τους βλέπανε σαν ειδωλολάτρες και τα λοιπά, τότε άρχισε να θεωρείται ως κάτι που δεν ήθελε να είναι ο άλλος. Αλλά μέχρι τότε... το να ονομάζεσαι. Πάντα Έλληνας, πρέπει να είναι τίτλος τιμής. Θεωρούνταν τίτλος τιμής. Πάντα βέβαια. Πρέπει να είναι παντοτινά. Ας έρθουν μαζί μας. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα αν θέλουν να λέγονται Έλληνες Μακεδόνες. Έγινε, αδερφέ. Έγινε. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Αν θέλετε, μου λέτε και σας βάζω και στην κλήρωση για υπέροχο γυαλί ηλίου από τα οπτικά Μανολόπουλου. Εξαιρετικά είναι, παιδιά, τα γυαλιά του Μανολόπουλου και παγωτά από το Νικολαίδη. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλό στο παιδί. Τι έγινε, Κώστα? Έλα, γόρι μου. Δίνεις γυαλιά και θα κάνεις κλήρωση. Ναι, φίλε. Δεν μου τα δίνεις απευθείαν ανάθεση. Αντώνη, θεωρείς ότι είναι εντιμό? Για μένα, μετά από τόσα χρόνια, πιστεύω ότι μη είναι και ρε, φίλε. Κοίταξε, καταρχήν ακούω πάρα πολύ στο βάθος. Βροχάει, Κωστή. Ευέρεια είσαι? Ναι, και βρέχει στη Βέρεια, α, μάλιστα. Άρα θα ξέρω, καλό θα δει πώ θα βγει. Μόνο φίλε. Έτσι. Πετρέλαιο έβαλε. Κανονικά φίλε, αέριο. Το σπίτι δεν είναι ένα καλοριφέρ. Κανονικά ρε φίλε. Κανονικά. Θα φέρουμε και τα καυσόξυλα να πούμε. Το τζίπρα, ρε. Και το καλοκαίρι εδώ. Εγώ πιστεύω πουλήσανε και τον καιρό. Μη γελά καθόλου, το λέω από πέρσι. Πουλήσανε και τον καιρό, να ξέρει. Στο Μουντιάλ εκεί που έπεσε, νομίζω το. Η Αίγυπτος είχαν 32 βαθμούς. 32. Ξέρεις τι έγινε? Σου λέει, αυτοί οι παλιομπίμπιδες, οι Έλληνες, πώς τα καταφέρνουν και δεν λυγίζουν, ρε παιδί μου, και παραμένουν με το χαμόγελο και έχουν αισιοδοξία. Είναι ο καιρός, ο ήλιος. Ο ήλιος και το καλοκαίρι. Έχουν από Μάιο μέχρι Νοέμβριο, καλοκαίρι μέχρι Οκτώβριο. Θα τους διώξουμε τον ήλιο. Δεν ποτέ στη ζωή σου τέτοιον Ιούνιο. Ποτέ. Ποτέ. Πιστεύω ότι το προαπαιτούμενο ήταν να τους δώσουμε τον ήλιο. Κανονικά, φίλε. Πουλήσαμε και ήλιο και καιρό, τα πάντα. Όλα. Και τα βρακιά μας δώσαμε, φίλε, να ξέρεις. Τα αντέκτη πήραμε, τίποτα. Με τέτοιο χειμώνα, γιατί... Με τη διαβόλη, γιατί δεν ασχολούμαι καθόλου. Ναι, εντάξει, όμως και εκεί φίλε, πήραμε παιχτάρα. Για να δούμε σήμερα, θα πάρουμε μια πρώτη γεύση σήμερα στο φιλικό. Το βόλεϊ και το Λεμπρόν Τζέιμς του βόλεϊ να πάρουμε, για μένα είναι αδιάφορο, δεν με αρέσει. Ο Λεμπρόν που θα πάει είναι τώρα ένα ζήτημα επίσης. Λεμπρόν, τι να πάει και αυτήν την Ντακότα, όπου έχει εκεί. Αυτό είναι ικανό να πάει και στους Warriors. Εγώ πιστεύω θα πάει στους Lakers, φίλε. Πάει όπου θέλει. Έχουμε περάσει άλλο επίπεδο τη συζήτηση, έτσι. NBA. Πού θα πάει ο LeBron. Ρε φίλε, το συγκρίνουμε και με τον Jordan. Είναι απαράδεκτο, δηλαδή. Εντάξει, η Ιεροσιλία τώρα. Δεν θέλω να συγκρίνουμε τώρα τη βούρτσα με, ξέρετε. Δηλαδή. Σε παρακαλώ πολύ. Το σε παρακαλώ. Αντουάν, σε έβαλα στην κλήρωση για τα γυαλιά, να ξέρεις. Σιγά μην κερδίσει. Έγινε, Αντωνάκη μου, πες μου και τα τρία τελευταία ψηφία. Πες μου και τα τρία τελευταία ψηφία. Εντάξει.
Εγώ σε έβαλα πάντως. Ελπίζω να άμα βγει άλλος Αντώνης, θα ξέρουμε ότι αυτός χωρίς το νούμερο είσαι εσύ. Καλημέρα σας! Όπα, το χαμηλώνουμε, καλημέρα! Χαμηλώστε, λώστε, 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 λώστε. Λίγο το ραδιόφωνο, ραδιόφωνο, ραδιόφωνο. Το χαμηλώσαμε, καλημέρα, αγόρι μου, και καλή εβδομάδα, αν και Τρίτη. Καλώς το παιδί. Μια ερώτηση μόνο. Αυτοί που κερδίσαν τις μπλούζες από τον σύνδεσμο ΠΑΟΚ Λάρνακα, να έρθετε, να τις παραλάβετε. Έχουν έρθει, έτσι. Απλώς καθυστερήσαμε να έρθουμε εμείς, ρε παιδί, μια εβδομάδα, και λέω μήπως και τυχόν. Τι, τις δώσατε αλλού. Μας γράψατε στα. είναι η δουλειά μου, δεν προλαβαίνουμε και είμαστε ανατολικά. Όχι, εμείς. Εσύ λέω να πεις ότι μας γράψατε εμάς που αργήσαμε και τις δώσατε αλλού. Λίγο, αλλά δεν μπορέσαμε να. Είσαι ο. Εγώ είμαι ο Λευτέρης, είμαι ο Λευτέρης. Είμαι ανατολικά και είναι λίγο δύσκολο. Οπότε το μεσημεράκι, μάλλον με το λεωφορείο καλύτερα. Εδώ θα είναι. Με το αυτοκίνητο έρχεστε, είναι δύσκολο. Λέτε στη Μαριλή το όνομά σας. Υπάρχουν εδώ και από τη Λάρνακα και το Ανόβερο οι φανέλες. Ωραία, έτσι. Ωραία. Θα δείξουμε και την ταυτότητα. Εντάξει, παλικάρι μου, έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Να σε γερός. 233 είναι το τηλέφωνο, τα τελευταία νούμερα. Σε βαρά κιόλας. Λευτέρης. Την αγάπη μου, καλημέρα. Φιλιά πολλά, φιλιά. Δουλειά να έχετε και δεν προλαβαίνετε να παίρνετε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287. Οκετό, οκετό, οκετό. Ναι. Άντερε Κωστή. Άντερε που είχες ο γουραδό τσίκλο φούσκο Καραχατζή με την τύριχορο Προβατόπουλη. Λοιπόν, καταρχήν την καλημέρα μου. Ωραίος. Είχα κερδίσει την Πέμπτη από τα ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης παγωτό. Μπράβο. Πήγα Παρασκευή, το χτύπησα. Φίλε, εκπληκτικό. Ναι, είναι πεντανόστιμο. Φίλε, εκπληκτικό, αφού όσοι φάγανε, κάνανε τα χαρτιά του Ολυμπιακού Αγώνε, κολοτούμπε κάναν όλοι. Βάζει γάλα μέρα, σου είναι ιδιότροπο, να ξέρει. Δηλαδή θέλει το καλύτερο. Το καλύτερο. Τι ημέρα, αυτό με το χρονόμετρο πρέπει να το παίρνει. Πρέπει να είναι γάλα από σπρίντερ. Μοσχομυρίζει ο τόπο. Δεν προλαβαίνει να κλείσει η μέρα. Μοσχομυρίζει ο τόπο. Ειδικά αυτό, ναι, ναι, αυτό πολύ... το νάνα μέλια, αυτή η γεύση. Νάνα μέλια και λίλα πάουζε και αυτά. Σαν κοπέλες, ναι, από το εξωτερικό, ναι, δεν είναι. Ναι. Φίλε, θα έρθει η Νάνα Μέλια και η Λίλια Πάουζα, θα περάσουμε τέλεια το καλοκαίρι. Και να φανταστείς ο άνθρωπος εκείνο που με έκανε εντύπωση, λόγω καιρού πρέπει και αυτός να μπερδεύτηκε και έφτιαξε και βασιλόπιτες, φίλε. Πήγες με το έλκυθρο, κανονικά. ναι, σκούφους, γάντια, όλα κομπλέ. Τέτοιο Ιούνιο, εγώ δεν θυμάμαι. Άντε έριχνε καμιά μπόρα. Τέτοιο Ιούνιο έχουμε να δούμε από το Δεκέμβριο. Ακριβώς, τέτοιο που το Δεκέμβριο ήταν σαν Ιούνιος. Έχει μουρλαθεί και ο καιρός, φίλε. Και να σου πω κάτι, εγώ που έρχομαι στα ίσια μου, βλέποντας ότι έχουμε την έκθεση βιβλίου. Εκεί με την έκθεση βιβλίου λέω εντάξει, όντως. Δικαιολογείται να βρέξει. Εν τω μεταξύ, όποτε πάει η έκθεση βιβλίου, γιατί άλλες εποχές ήταν, άλλες χρονιές ήταν πιο νωρίς, κουβαλάει και τον καιρό. Κουβαλάνε και τον καιρό μαζί. Πώς είναι στα Mickey Mouse. Στα Mickey Mouse δεν είναι πάει ένα σύννεφο μόνο εκεί που πάει κάποιος, ο Ρόμπαξ. Ναι, έτσι είναι και η έκθεση βιβλίου. Αν δείτε στην βίβλο που γίνεται απεικόνηση στα γεγονότα, εκεί που είναι ο Νόε και βάζει τα ζώα μέσα στην Κιβωτό, στο βάθος έχει τα στάν της έκθεσης βιβλίου. Άμα το δεις, άμα το προσέξετε. Πίσω στη γωνία. Είναι κάτι άσπρες σκηνούλες. Είναι τα στάντα την έκθεση βιβλίου. Τότε έγινε η πρώτη έκθεση βιβλίου. Τότε με τον Νόε, με τον κατακλυσμό. Και μάλιστα το best seller από την έκθεση βιβλίου της εποχής εκείνης είναι 10 τρόποι να αποφύγετε την κακοκαιρία. Πώς θα φτιάξετε μια Κιβωτό. Φτιάξτε το μόνο σου. Από γνωστό πολυκατάστημα. Τι γίνεται, ρε. Ωχ, Αναγία μου. Να πούμε και λίγο για τα χθεσινά τα γεγονότα. Ναι. Ευτυχώς δηλαδή που δεν έχουμε χούντα, γιατί θυμάμαι στη χούντα έγινε η αστυνομία και βαρούσε τον κόσμο, ας πούμε, και τώρα δεν γίνονται αυτά. Τραγικό, τα πράγματα. Φίλε. Ευτυχώς δηλαδή που δεν υπάρχει χούντα και υπάρχει δημοκρατία, που ξέρεις, στη δημοκρατία μπορεί ο καθένας ελεύθερα να εκφραστεί χωρίς να τον πειράξει κανένας. Ευτυχώς δηλαδή. Ευτυχώς. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Δεν βαράνε τον απλό κόσμο, δεν βαράνε συνταξιούχους, δεν βαράνε τον οποιοδήποτε διαμαρτύρεται ακόμα και ειρηνικά και σε όποιον αντιτίθεται σε αυτά εδώ που εξαγγέλουν απροκάλυπτα, ναι, απροκάλυπτα. Θα πρέπει δηλαδή να σκύβουμε το κεφάλι και να δεχόμαστε ό,τι μας λένε. Ναι. Και δεν μιλάω μόνο για τους τωρινούς, είναι μια συνήθεια που έχει γίνει τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Υπάρχει αβέρτα κοπάνημα και δακρυγόνο στον κόσμο. Θα ρίσκε ούτε στα ζώα ούτε στα σκυλιά. Ρε, στην ειδωμένη τώρα. Παππούδες ήταν μπροστά και παιδάκια τώρα. Σε παρακαλώ. Πέραν τηλέφωνο ακροατές. Αυτοί όλοι που επιτρέπουν τη λαϊκή βούληση και ειδικά θα πω τώρα για αυτούς που αποδείχθηκαν πολύ μεγάλοι ψευταράδες, λοιπόν,
Αυτοί είναι τώρα που βαράνε τον κόσμο. Αυτοί είχαν σαν σημαία τους την, τη λαϊκή έκφραση. Τραγικό, και το οτιδήποτε είχε όπως να κάνει με τον κόσμο. Όπως το λες, όπως το λες. Τέλος πάντων. Εντάξει, και ο κόσμος φίλε με, να μειώσουν μεγάλη απογοήτευση. Αστυνομία, γιατί δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν να χτυπάνε. Ό,τι είπανε, ακριβώς το αντίθετο κάνανε. Δεν νομίζω κανένας και από αυτούς που τους ψήφισε. Εγώ έχω μία απορία. Αυτά που γίνονται τώρα. Εννοείται φυσικά. Εννοείται. Όσοι τους ψήφισαν, εννοείται. Φαντάζομαι ότι περίμεναν μια καλύτερη ζωή. Έτσι. Εγώ διαφωνώ και με αυτούς που τους κράζουν. Πήγατε και ψηφίσατε. Μεγάλη υπόθεση κοστεί στον άνθρωπο η ελπίδα. Όλοι λοιπόν ψηφίζουν κάποιον και αυτούς τους προηγούμενους. Ακριβώς. Πώς να κατηγορήσω εγώ, να σου πω κάτι. Εγώ πώς να κατηγορήσω τώρα τον ψηφοφόρο που ήθελε μια καλύτερη ζωή, γιατί τον έπνιγα τα μνημόνια, γιατί είδε τα παιδιά του να φύγουν στο εξωτερικό. Πρέπει να φύγουμε από αυτή τη λογική κατάλαβες. Να κατηγορούμε ο ένας τον άλλο. Απλά κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι τους είπαν ψέματα, φίλε. Αλεπάλληλα. Το μεγαλύτερο κατηγορό στρέφεται σε όλους αυτούς που άλλα εξαγγέλουν προεκλογικά και άλλα εφαρμόζουν μετεκλογικά. Όλοι αυτοί πρέπει να δικαστούν για εξαπάτηση. Άστας. Τραγικό, αδερφέ. Τραγικό. Εμπόριο ελπίδας. Δυστυχώς. Και από αυτούς. Και μάλιστα με το χειρότερο τρόπο. Και από αυτούς. Τι να πω. Λοιπόν, βάλουμε και στην κλήρωση. Πες μου λίγο, θύμισέ μου. Τάσος 580. Μην παρεξηγήσετε που δεν θυμάμαι τα νούμερα και τα ονόματα. Σας έχω καταχωρημένος αλλιώς. Έγινε, Τάσε. Φιλιά. Έγινε, να σε καλά, να σε καλά. Ένας ακόμα, δύο. Τρεις. Τρεις. Ναι, γεια σας. Και ο Χατζηπετρής. Τρεις και ο Χατζηπετρής. Τρεις και το λουρί της μάνας, λέει. Αυτό ήταν παιχνίδι. Το τρεις και το λουρί. Παιχνίδι και πω και τη ξύλο, φίλε. Πολύ ξύλο. Με ζωστήρα. Έτσι και σε πετύχει ο άλλος, κανονικά. Άμα σε πάρει αγκράφα είναι το πρόβλημα, Χριστό. Εκεί ήταν αυτά τα πάνε. Όποιος έκανε αγκράφα ήταν Ολυμπιακός. Αυτά είναι από τα άγγραφα. Για πες, για πες. Πάντως η σημερινή περίοδο, Κωστή, νομίζω ότι κάναμε καλές μεταγραφές. Για χειμώνα. Για περίοδο Ιανουαρίου. Κατσερίδης, εμπάμ, ζαμπάμ, μια χαρά. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, νομίζω ότι η ομάδα. Και για πρώτη φορά χειμώνα η ομάδα πηγαίνει στο εξωτερικό για προετοιμασία. Είναι επειδή έχει. Υψηλές θερμοκρασίες εδώ. Πήγε σε πιο θερμά κλίματα τη Ολλανδία. Τι γίνεται, έχει τρελαθεί. Το πιστεύω ακράδαντα ότι κάτι ρίχνουν αυτό που ψεκάζουν, δηλαδή που λένε ότι ψεκάζουν, σίγουρα επηρεάζει για να κάνει βροχή. Σου λένε να τους μελαγχολήσουν. Υπάρχει, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται και τα λοιπά. Υπάρχει πάντως δήλωση εταιρείας, όχι, λέει ο άλλος, ότι αν θέλετε λέει στην Κρήτη, μπορούμε λέει να σας κάνουμε να βρέχει. Ναι. Το κάνουμε λέει στη Μακεδονία από το 1976. Βεβαίως, κάνουμε έκθεση βιβλίου. Στην Κρήτη και τελειώνουμε. Όχι, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες για γεωργικούς σκοπούς και τα λοιπά μπορούν να βομβαρδίσουν τι τα θέτε. Για να βρέξει. Θέτε, βροχή θέτε! Βροχή θέτε! Η μομίγλη θέτε! Τι θέτε! Ό,τι θέτε! Όπως και γίνεται και σε κάθε που βλέπεις έχει Μουντιάλ, έχει Ολυμπιάδες και τα λοιπά και δεν βρέχει πάνω από αυτές τις περιοχές. Κανονικά φίλε. Κανονικά. Ο Μίχλη ποτέ. Το επόμενο Μουντιάλ στο Κατάρ θα γίνει Δεκέμβρη λέει. Γιατί αλλιώς καταραμένο αροξόλ θα λέγανε. Θα πεθαίναν όλοι με 70 βαθμούς που είχε. Πώς θα γίνει τώρα, έχουν την αίσθηση στα κόμματα ότι ο ΠΑΟΚ είναι, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι σαν τον Ολυμπιακό και ότι έχουν άμεση σχέση με την. Όχι, ότι μπορούν να τους σύρουν όπου αυτοί θέλουν ή να τους κάνουν πρόβατα. Τι λέτε, ρε παιδιά. Ο οργανωμένος κόσμος του ΠΑΟΚ είναι ελεύθερος να πράξει και να κάνει οτιδήποτε θέλει ο καθένας και μάλιστα μπορεί στον ίδιο χώρο, στον ίδιο σύνδεσμο να έχουν εντελώς διαφορετικές απόψεις. Αυτό δεν είναι υγεία. Εννοείται. Δεν είμαστε εμείς να πάω ό,τι πει ο ένας να το ακολουθήσουμε όλοι από πίσω τα πρόβατα. Γι' αυτό και θυμάσαι μάλιστα, θυμάσαι μάλιστα, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι ακόμα και όταν είπε καλά λόγια ο Ιβάν για το ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε πάρα πολλοί κόσμος που δυσαρεστήθηκε με αυτό. Διαφώνησε. Έτσι. Νομίζω το κατάλαβε και ο ίδιος ο Ιβάν μετά από τη στάση που τήρησαν οι ΣΥΡΙΖΕΙ απέναντι στον ΠΑΟΚ. Για το πρωτάθλημα πέρσι που υποτίθεται το έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Βασιλιάδης, ο κύριος Κοντονής, ο κύριος Φλαμπουρά, όλοι αυτοί λοιπόν το έκλεψαν από τον ΠΑΟΚ. Νομίζω το κατάλαβε. Καμία συμμαχία. Καμία με κανέναν. Επίσης αυτοί που λέγανε ότι θα ψηφίσει ο ΠΑΟΚ, πρόσεχε τη βγάζει η ΑΕΚ τώρα. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός λέει γίναν τα κίμια, άκου να δεις. Ναι, καλά, καλά. Αυτοί ναι, που τόσα χρόνια μάτωσαν το ποδόσφαιρο, αυτοί που μας έχουν στερήσει πολλές νύχτες ύπνου και καλά ότι συμμαχίσαμε μαζί τους, έτσι. Όχι, σε παρακαλώ. Θα κάναμε, η ΑΕΚ ήθελε για μια ακόμη φορά ο ΠΑΟΚ να κάνει το λακαμά. Ναι, όπως πήρε η ΑΕΚ λοιπόν το κύπελο το 16 με τις πλάτες του ΠΑΟΚ που δεν κατέβηκε στον ημιτελικό. Όπως μας έκλεψε το Champions League πέρυσι, πρόπερσι με τον Καλογερόπουλο και τον Θάνο. Όπως μας πήρε το πρωτάθλημα. Πέρυσι πάλι σου λέει. Να βγει πάλι με τις πλάτες μας, να πάρει και την Λίγκα. Ρεούστη.
Μακριά και από απλά δεν τους βγήκαν, δεν τους βγήκανε τα ψηφουλάκια με τον Καϊμακάμι, ποιος ήταν να κατέβει και καθίσαν στα αυγά τους. Μακριά και αγαπημένοι με όλους. Ο Πάοκ πρέπει να είναι αυτόνομος και να ακολουθεί τον δικό του δρόμο και να μην δίνει σημασία σε κανέναν. Χριστό, είπες μια πολύ σημαντική κουβέντα. Αυτόνομος. Δεν έχουμε ανάγκη κανέναν. Είμαστε αυτόνομοι, αυτόφωτοι, έτσι, αυτοκέφαλοι. Είμαστε αυτάρκεις από μόνοι μας. Δεν έχουμε ανάγκη κανένα κόμμα, δεν έχουμε ανάγκη καμία συμμαχία. Όλοι θέλουν να πάρουν από τον ΠΑΟΚ. Κανένας δεν θέλει να δώσει. Και δεν θέλουμε κι εμείς να μας δώσει κανένας τίποτα. Κανένας. Απλά πρέπει να είμαστε ψηλιασμένοι για ποιο λόγο συνέχεια προσπαθούν να βάλουν τον ΠΑΟΚ μέσα σε προβλήματα για να τον έχουν συνέχεια τον κόσμο σε εσωστρέφεια. Γιατί βλέπουν ότι υπάρχει καλή διάθεση τον κόσμο. Αυτός είναι ο στόχος του Κωστή. Αυτά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αργότερα. Έγινε, Χριστάρα μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Γεια σου, Κολομπάμπουε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Sorry που περιμένατε. Καλημέρα. Ναι, έλα, φίλε μου. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το, ναι. Καλά είμαστε. Γεια σου, Γιώργο. Έλα. Σ' ακούω. Λοιπόν, καταρχήν δεν ακούω ραδιόφωνο, ραδιοφωνικό σταθμό εκτός από σένα. Μάλιστα. Αυτά χθες που σου είπα τα διάβασα σε εφημερίδα. Ούτε διαφημίζω κανέναν. Ναι, ναι, απλά ξέρεις ότι δεν θέλω, δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα, ναι, καθόλου. Σου είπα, επαναλαμβάνω, δεν παρακολουθώ καμία εκπομπή, ναι, ραδιοφώνου εκτός από τη, ναι, δική, ναι, σου. Καλά, όχι, όχι αυτό και θα μπορούσες να ακούς και άλλα πράγματα, δεν είναι σημαντικό. Όχι, δεν θέλω, παιδί μου, ναι. Δεν κάνω κέφι να ακούω κανένα. Ούτε σας είπα εγώ ποτέ ακούτε μόνο εμένα κτλ. Όχι, προς Θεού. Απλά... Γιατί χθες... Ναι, δεν θέλω, δεν απλά, θέλω... Ναι, πες μου. Απλά δεν θέλω να αναφερόμαστε σε άλλους, τους κάνουμε μάγκες. Τους κάνουμε διαφήμιση που μας ακούνε χιλιάδες άνθρωποι. Για ποιο λόγο να ακούγεται το όνομά τους, για ποιο λόγο. Όπως σχολιάζεις όταν διαβάζεις μία εφημερίδα, οι ειδήσεις και λες αυτό και αυτό. Τέλος πάντων, ας το πάμε παρακάτω. Το θέμα. Πάμε παρακάτω, εντάξει. Θα με βάλεις καταλαβαίνω το πνεύμα σου και την αγανάκτησή σου. Πίστεψε με, δεν διαφωνώ μαζί σου σε αυτό που λες. Απλά έχω συγκεκριμένη άποψη για το ζήτημα. Όπως δεν βγαίνουν στη δική τους εκπομπή να πούν για τη δική μας, έτσι δεν θα βγαίνουμε και εμείς εδώ για να λέμε για... Επαναλαμβάνω, δεν παρακολουθώ καμία άλλη εκπομπή εκτός από τη δική σου. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, Γιώργο μου. Σε πιστεύω. Λοιπόν, 4-16 θα το βάλεις 5 φορές. Για να πετύχεις, για να τα δώσεις τον Αντώνη. Ναι, το παλικάρι. Αγόρι μου. Το παλικάρι. Λοιπόν, γεια σου, Γιώργαρα μου, Τα παιχνίδια ήταν εντελώς απογοητευτικά. Εντάξει, τίποτα. Η διαιτησία είναι Klein mind. Για πλάκωμα είναι η διαιτησία. Άστο, δεν είναι... και αυτό με το VAR, ωραίο είναι το VAR, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλους. Ακόμα περιμένω στο Σουηδία-Γερμανία, στο πέναλτι που γίνεται στον Μπέρκ. Γιατί δεν κατάλαβα. Δεν είναι πέναλτι αυτό. Το, με τη Σερβία. Με τη Σερβία επίσης. Στο Μίτροβιτς εκεί δεν είναι, δηλαδή γιατί δεν, όπου του συμφέρει. Ας εδώ να δεις τι έχει να γίνει, τέλος πάντων. Θα δούμε. Μόνο πάω καλά. Επιτυχημένη μεταγραφή σου, Βόλη. Εξαιρετική. Περίμενα να τα πούνε το πρωί, αλλά μας είπαν για μια καθαρίστρια που πήρε ο Παναθηναϊκός. Για να καθαρίσει μάλλον τα χρέη τους. Ναι, ναι. Δεν τρεπούνται. Δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν πειράζει. Γεια σου, Γιώργαρα μου. Τα λέμε. Σε φιλό. Πότε φεύγεις? Αργό πότε ακόμα. Φεύγεις. 27 Ιουλίου τελευταία εκπομπή. Θα φάμε όλο τον Ιούνιο, θα φάμε και τον Ιούλιο όλο μαζί εδώ, βρε. Μετά στο τέλος. Φιλιά πολλά. Επειδή με ρωτάτε, και δεν θέλω να το κρύψω, με ρωτάτε, θα είσαι και του χρόνου εδώ. Θα είμαι και του χρόνου εδώ. Επειδή με ρωτάτε, σας απαντώ. Ευθαρσός. Πού θα είσαι του χρόνου. Θα είμαστε και του χρόνου στο Λίμπερο. Με ρωτάτε και σας απαντώ. Εντάξει. Αυτά. Όλα τα φιλικά η Νόβα και για το εξωτερικό το ΠΑΟΚ TV. Ανεξάρτητη, δεν χρωστάμε, μας χρωστάνε, λέει Χρύσα. Χρύσα μου, γεια στο στόμα σου. Γεια σου μου το Μουδανιά, γεια σου Λάρη Καρακίτσο. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας στα παιδιά στο Ανόβερο που υποδέχτηκαν την ΚΑΠΑ 11 και φιλοξένησαν τα παιδιά μας με τον πιο ωραίο τρόπο. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστάκη. Καλώς το παιδί. Από κάτω του κουμπάρου. Έλα από κάτω του κουμπάρε. Εννοούμε ότι μένεις, έτσι, να το διευκρινίζουμε κάθε φορά. Είναι πονηρή η καιρή, έχουμε κάτι παρέιτ, κάτι αυτά. Εντάξει, τώρα στα 40 φεύγα, μην αλλάξουμε την πηξίδα μας. Για πες. Λοιπόν, Κωστή, πήρα να σου πω ότι χθες ήμουν στη διαμαρτυρία στην έκθεση. Ναι. Έχω να δηλώσω ότι ο Γκέμπελς μπροστά τους είναι μαθητής ακόμα. Τραγικό.
Έτσι, ήμασταν όλοι ακροδεξιά στοιχεία και φασίστες. Ξαφνικά είμαστε όλοι. Ναι. Το τι χημικό έπεσε και το τι δακρυγόνο έπεσε, εγώ δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Πρέπει να ξεστοκάρανε, δεν πρέπει να έχουν στοκτώρα αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν έχω κάτι να πω, απλά λυπάμαι για τον ελληνικό λαό, γιατί δυστυχώς ήμασταν πάρα πολύ λίγοι χθες. Ελπίζω ότι ο ελληνικός λαός θα ξυπνήσει σε κάποια φάση. Σήμερα έχουμε διαμαρτυρία στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Άντε να δούμε μπας και έχουμε κάποια βελτίωση. Εδώ δεν σεβάστηκαν, φίλε, όταν έγινε κοσμοπλημμύρα στο πρώτο συλλαλητήριο, κάτω στην παραλία. Δεν σεβάστηκαν αυτόν τον κόσμο. Τον έγραψαν, φίλε, κανονικά. Κώστα, εγώ αυτό που σου είπα, ότι ο Γκέμπελς είναι μαθητής μπροστά τους, εγώ το πιστεύω και το εννοώ. Θλιβερό. Είναι μαθητής. Είναι θλιβεροί οι άνθρωποι. Μαύρη κοιλίδα, φίλε. Μαύρη κοιλίδα στην ιστορία. Μαύρη. Είναι θλιβεροί. Λυπάμαι, αν στεναχωρώ αυτούς που ψηφίζουν συγκεκριμένα κόμματα, δεν μπορώ να μην πω την άποψή μου. Όπως έχω πει για τη Νέα Δημοκρατία, όπως έχω πει για το Πασόκ, έτσι λέω για αυτούς εδώ, έτσι θα πω για όλους. Και μην ψάχνετε, μην ψάχνετε να βρείτε κόμμα πίσω από τις λέξεις μου. Δεν όχι, έχω. Δεν υπάρχει κόμμα. Όχι, το λέω για εσύ, είσαι παλιός και το ξέρεις. Το λέω για φρέσκους μου λένε, α, είπες, λέει, α, κατηγόρησε, λέει, το ΣΥΡΙΖΑ, άρα είσαι Νεοδημοκράτης. Και την άλλη φορά, κατηγόρησε, λέει, τον Κούλι, άρα είσαι, λέει, ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Πρέπει να είμαι κάτι. Α, λες, λέει, για την σημαία και για τον εθνικό ύμνο, άρα είσαι Χρυσαυγίτης. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε. Ρε παιδιά, δεν κατάλαβα, δηλαδή μπορεί να είμαι απλά να αγαπάω την πατρίδα μου και να πρέπει να είμαι κόμμα και μάλιστα ακραίο. Δεν γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Τι να πω. Εντάξει. Τέλος πάντων. Οι παλιοί ξέρουν τις απόψεις μου. 519. Πες μου λίγο, θύμισε μου λίγο όνομα πάλι. Στέλιος. Έγινε Στέλιο. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, σε χαιρετώ. Λοιπόν, έπρεπε να είχαμε βγει ίδια διάλειμμα, το καθυστερήσαμε. Μαέστρο μου, εσύ κάνεις κουμάντα. Γιατί δεν με αφήνεις να βγω, γιατί εσύ φταίς. Χράτς. Η καυτή πατάτα. Αδερφέ μου, Χρήστο Κιώση. Αυτό. Απάντησα επειδή έρχονται μηνύματα. Πού θα είσαι του χρόνου? Θα είμαστε εδώ του χρόνου. Λέμε τώρα. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Θα είμαστε εδώ. Μας συμπεριφέρθηκαν με άψογο τρόπο. Κύριοι όλοι τους εδώ. Στο Λίμπερο. Αυτός ο χρόνος που τελειώνει σε ένα μήνα, αυτή η σεζόν που τελειώνει, ήταν πραγματικά υπέροχη. Με πολλές εντάσεις, ωραίες εντάσεις. Με πολλές συγκινήσεις με τον ΠΑΟΚ. Με ωραίες εκπομπές, τις ευχαριστήθηκα με όλη μου το είναι, με όλη μου την ψυχή. Με κανένα απολύτως παράπονο από τους ανθρώπους, οι οποίοι μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Είμαι και περίεργο παιδί. Δηλαδή, εντάξει, ο καθένας για το χαρακτήρα του. Και εννοείται ποτέ δεν υπόθηκε πες αυτό ή πες εκείνο ή κάνε εκείνο ή έχουμε αυτό ή έχουμε εκείνο. Ποτέ. Και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα για τον τρόπο που μας αγκάλιασαν και μας αγάπησαν. Στην ώρα μας, το 8-10. Αυτό που κάνουμε 19 χρόνια. Η σεζόν που θα ξεκινήσει από 20 Αυγούστου θα είναι η 20η του χρόνου. Να ξέρετε, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια θα έχουμε ιουβιλέο. Θα έχουμε κάθε εβδομάδα κλαρίνα, μπουζού και αυτά. Σας ετοιμάζω ωραία πραγματάκια. Υγεία να έχουμε, να ρίξουμε το κολοζάχαρο. Αυτό μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση τώρα μέσα στο... Συγγνώμη κιόλας, αλλά εντάξει. Είναι αγαρμή, είναι μια μάχη χωρίς τέλος αυτή. Είναι μια μάχη μόνιμη. Δεν είναι εξής κάτι. Κόβω το τσιγάρο, το κόψε το τσιγάρο, ρε παιδί μου. Μπορεί να πεις 5 η ώρα είσαι καπνιστής, 5 και 5 λες το κόψε το τσιγάρο. Δεν μπορείς να το έχεις κομμένο, έτσι. Δυστυχώς το ίδιο πράγμα δεν μπορεί να γίνει με το ζάχαρο, με τις γλυκοζηλιωμένες κτλ. Να μην σε απασχολώ με τα δικά μου. Γι' αυτό είμαι τόσο γλυκό αγόρι. Εξάλλου γιατί. Έτσι, λοιπόν. Πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Τα πάντα όλα, ειδικά το Γιωτόμι κλιματιστικά, όλα στα όρθια λεωφόρο Στρατού 18, το κορυφαίο ψητοπολείο στην πόλη, με κορυφαίο νοστιμότατο γύρο και σκεπαστές και Κοτόπουλος Χάρας, φυσικά Βολτέρα για το ρεύμα σας και φυσικά εννοείται οπτικά Μανολόπουλος, Optic Stores Μανολόπουλος, τρεις γενιές οπτικά, δίνουμε γυαλάρες σήμερα, όπως δίνουμε και παγωτάρες από το ζαχροπλαστείο Νικολαίδης. Επιστρέφουμε! Τι έγινε, Κωστάκι, σε γουστάρει χωριάτισα? Λίσα κακιά! Λίσα, λυσασμένη είναι η χωριά της, να ξέρεις. Γεια σου, Τζένι Μπότσι. Όσα χρόνια και να περάσουν, αν μια γυναίκα, ρε παιδί μου, βγάζει θηλυκότητα, εκπέμπει σεξουαλικότητα, δεν έχει, φίλε. Πάρα πολύ ωραία κορίτσια βλέπουμε στις κερκίδες, στο Μουντιάλ. Είναι και ο λαογραφικό, να πούμε, το θέμα. Okay. Μπουκάρουμε, πριν να ανοίξουμε γραμμές και πάλι, 23-10... 287-888-5 μου κάνει σήμα ο Χρήστος, να πω το εξής. Θερμή παράκληση. Μη μας ζητάτε αίμα
όταν έχετε ήδη χειρουργηθεί και απλά χρωστάτε αίμα. Μου το γράφει η Σοφία, το επισημαίνω. Όταν έχετε ήδη χειρουργηθεί, όταν έχει περάσει ήδη η μπόρα και απλά χρωστάτε το αίμα, μη μας το ζητάτε. Διότι θα το στερήσετε από κάποιον που το έχει άμεση ανάγκη, που μπορεί να σωθεί μια ζωή. Που είναι από ένα τρακάρισμα, που είναι από ένα χειρουργείο έκτακτο. Γι' αυτό μαζεύουμε το αίμα, για την ανάγκη. Όχι επειδή, okay, το χρωστούσαμε και πρέπει να το δώσουμε. Θερμή παράκληση, γιατί δεν έχουμε τις άπειρες φιάλες. Το ξαναλέω, μόνο όταν πρόκειται για άμεση ανάγκη. Όχι απλά όταν το χρωστάμε, όταν έχει περάσει και έγινε ένα χειρουργείο, ξέρεις, χρωστάμε και κάτι φιάλες. Γιατί θα το στερήσουμε από κάποιον που πραγματικά θα το έχει επίγουσα ανάγκη. Αυτά. Πάμε. Πάμε στις γραμμές και τους λέω μετά τους χορηγούς. Καλημέρα σας. Ναι. Ακουστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ρε φίλε, θα ξεκινήσω από Μουντιάλ. Μουντιάλ. Γιατί με καρφώθηκε ότι θα βάλει Πρίγιο και Μίτροπιτς μαζί και θα μπλέξουμε τη δάση με τη Βραζιλία. Αμάν, αμάν, αμάν. Έτσι και τον βάλει και παστελώσει κανένα γκολ. Μαζί να ξέρεις, θα μπλέξουμε, φίλε. Ειλικρινά. Μπλέξαμε, αδερφέ. Να ξέρεις. Έτσι και τους βάλει και τους δυο μαζί, δυο βουνά εκεί μπροστά, θα τους κάνουν ένα τάκτο πάνω τους άλλους. Μπλέξαμε. Άμα σκοράρει κιόλας κανένα γκολάκι ο δικός μας. Φίλε, με καρφώθηκε ότι θα τους βάλει και τους δύο μαζί γιατί είναι όλα για όλα. Η άλλη στην άμυνα είναι το αδύνατό τους χάρτη. Ναι. Δηλαδή με καρφώθηκε έτσι, φίλοι, χωρίς να ξέρω τι δικάζω. Λες, ότι θα τους βάλει και τους γιώνουν μαζί μέσα και θα γίνει άνω κάτω η δουλειά να πω. Διαφωνούμε από την αρχή του Μουντιάλ και πριν ξεκινήσει αυτό, Στέλιο μου, με αυτούς που λέγανε ότι να πάνε καλά οι παίκτες μας, να μην πάνε καθόλου καλά. Να γυρίσουν γρήγορα, μη έχοντας δείξει πράγματα, γιατί τους θέλω και τους δύο. Σίγουρα, αυτά τα είπαμε, αλλά εκεί είναι κάτι που δεν μπορείς να το ελέγξεις. Αυτό είναι... Κοίταξε τώρα, δεν ζητάμε να τραυματιστούν οι παίκτες μας. Απλά δεν είναι ανάγκη τώρα να βγάλουν τα μάτια τους εκεί πέρα, να κάνει παπάδες τώρα, να κάνει κανένα χατρίκ τίποτα ο ψηλός, θα πούμε ο Κοτσίδας, ο Αλέκος. Άι, μπάζεξε το μετά το θέμα. Και κάτι ακόμα, οι παίκτες του στοιχήματος να είναι μαζεμένοι. Κανείς δεν ξέρει ποιον έχουν επιλέξει για αντίπαλο, γιατί πολλοί επιλέγουν αντιπάλους τώρα. Εδώ φίλε μπαίνει ο Μάκης Δημάκης. Κανείς δεν είναι κανενός. Ναι, πολλά πονηρά αποτελέσματα θα έρθουν. Μόνο στα νάου κάτω σε θέλουν να παίξουν σοβαρό ποντάρισμα. Τώρα είναι... Πιστεύεις ότι εχθές δεν ήθελαν κάποιον αντίπαλο οι Ισπανοί ή οι Πορτογάλοι? Εγώ πιστεύω ότι η Ουρουγουά είναι πιο δύσκολος αντίπαλος τώρα που έπεσε στην Πορτογαλία. Ναι. Αν είχε κερδίσει η Πορτογαλία θα είχε πάει στη... Πάντως, η Ρωσία, ο αντίπαλος ήταν πιο βατός. Η Ρωσία που εχθές έδειξε ότι δεν το έχει, ήταν μαγική εικόνα τα δύο πρώτα μάτια, γιατί ήταν με ισχνούς αντιπάλους, με κάτι Ιράν, κάτι Σαουδικές Αραβίες, με ποιον ήταν τα πρώτα μάτια, με αυτόν 1-0. Η Ισπανία, με την Αίγυπτο, μπράβο. Η Ισπανία μου έδειξε και χθες πολύ μέτριο πρόσωπο. Να πουλάνε την μπάλα τώρα ο Ινιές, τα παιδιά να πουλάει την μπάλα, δεν το έχω ξαναδεί όλα τα χρόνια με το Ράμος να τρακάρουν μεταξύ τους. Να πω. Λοιπόν, Κωστή, αυτά κρουστάω και ένα ανέκδοτο. Ρίχτω, ρίχτω. Το αντίπαλο δέος της χωριάτσας που λες τώρα εσύ. Ναι. Είναι μια κυρία, εξασκεί το αρχαιότερο επάγγελμα, ρε παιδί. Α, μάλιστα. Και λέει 30 ευρώ όποιος θέλει λέει, μια φορά, ναι. 50 ευρώ να προσπαθήσει, άμα θα μου κάνει 10 φορές, λέει, ναι. Θα γίνει ο προστάτης μου και θα παίρνει τις μισές της πράξης κάθε μέρα. Όχι ρε φίλε. Αυτό κυκλοφόρησε τώρα, κυκλοφόρησε, ναι. Πήγαινα πολύ, 3, 4, 5, άντε κάτι 6, ναι. Πάνω από 6 δεν είχε πάει κανένας στο κεφάλι της σύζυγου η Μανδάμ. Ναι, αυτή για 30 έπαιρνε 50. Τι είχε βάλει αυτή, τι όριο είχε βάλει, από πόσο και πάνω? Μέχρι 10, όποιος δείξει 10 θα γίνει ο προστάτης. 10, μάλιστα. Τέλος πάντων κατεβαίνει ένας χωριάτης και από κάτι χωριά, από βουνίσια χωριά ρε παιδί μου, έτσι ταυραντισμένος κατεβαίνει κάτω μεταξύ Μάνδα, είχε ένα πίνακα με κυμολία και σφουγγάρι και τραβούσε γραμμές. Μία, δύο, τρεις, τέσσερες, εκεί δίπλα στο κρεβάτι για να μετράνε το σκορ. Μην μπερδεύω, δεν έχω αμφιβολίες. Ναι. Σε κάποια φάση κατεβαίνει ένας χωριάτης, ρε φίλε, πήρε φορά, δεν καταλάβαινε τίποτα. 4, 5, 6. 7 άρχισε να ευρώνει αυτή. Τώρα φανταστείτε κυρίες και κύριοι, εκεί που είναι εξάπλα βουτάει αυτή το σφουγγάρι με το πόδι. Ναι. Τάκ, 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 σβήνει δύο γράμμες. Σηκώνει το λιβέντι σε πάνω να τραβήξει η γραμμή, γιατί τη γραμμή τραβούσε ο σκόρερ, έτσι. Ναι. Σηκώνει πάνω να τραβήξει η γραμμή, λέει 8. Όχι, λέει 6. 8, 6, 8, 6. Σαντάρει ο χωριάτης, βουτάει το σφουγγάρι, τα σβήνει από την αρχή, λέει. Ναι. Απ' την αρχή.
Έγινε φίλε, τα λέμε. Γεια, γεια τους. Έχει αναβάσει. Μου είπε η Λίτσα, λέει, ότι χθες μιλούσε, λέει, με ένα ξέπλο. Εξαδέρφου μου είναι, βρε χαζό. Ξαδέρφη, για να δούμε το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ τώρα παίζει, παιδιά, παντού. Παίζει παντού. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Ανέστη από το Λαγκαδά. Γεια σου, ρε Ανέστη. Τι γίνεται. Όλα καλά. Όλα καλά. Εγώ θέλω να πω μια τροπή για την αστυνομία που εκτελεί τις εντολές αυτές όλες που γίνονται στα συλλαλητήρια. Γιατί πηγαίνουν και μικρά παιδιά, πηγαίνουν και παππούδες, πηγαίνουν και κόσμος. Τραγικό, φίλε. Που δεν αντέχουν. Αυτοί που δίνουν τις εντολές, γιατί αυτοί οι οποίοι είναι, πρέπει να εκτελέσουν τις εντολές. Ναι, και για αυτούς που δίνουν τις εντολές και για αυτούς που τις εκτελούν. Γιατί εντάξει, και αυτοί οι άνθρωποι είναι δηλαδή. Αλλά πεις τι να κάνει ο άλλος, να παρατήσει τη στολή και να φύγει. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Όχι, εντάξει. Δεν μπορεί να εκτελεί όμως με τόσο μίσος. Ζήλο, και με ζήλο. Εντάξει. Και, εντάξει, αυτό ήθελα να πω. Και μεταγραφές τι κάνουμε, τι κάνουμε τις μεταγραφές. Όλα καλά, αδερφέ. Όλα καλά. Όλα καλά. Κανένα άγχος. Κανένα άγχος. Θα έρθει επιθετικός, εγώ πιστεύω θα έρθει ο Πούκι και θα έρθει και ένα κεντρικό χαφ. Το σημαντικότερο είναι να διαφυλαχθεί και να διατηρηθεί ο περσινός κορμός, να μην υπάρχει καμία απώλεια, η ομάδα να παραμείνει οικογένεια. Ήδη προσθέθηκε ο Χατσερίδης και ο Ζαμπά και περιμένουμε, πιστεύω, άλλους δύο. Έτσι λέω εγώ τώρα. Να δούμε. Εντάξει, να φύγουν, δύσκολο να φύγουν από τον κορμό έτσι, μέχρι τώρα που δεν ακούγεται κάτι. Εντάξει. Θα δούμε. Θα δούμε. Έγινε, Ανέστη. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Βάλαμε και στην κλήρωση. Έλα να σε βάλω και στην κλήρωση. Σε 0.38. Γεια σου, ρε Ανέστη. Φιλιά. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Ω, γιατί μέσα από τα... Έλα. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε. Σας ακούω έτσι. Βγάλε το καλώδιο. Από Ξάνθη, δικηγόρε. Ναι. Βγάλε το καλώδιο, βγάλε το μαραφέτη, το κορδόνι, ό,τι έχει το κορδόνι. Δεν έχω απολύτως τίποτα, ούτε καλώδιο, ούτε τίποτα. Δεν έχω τόπο, δεν έχω ελπίδα. Ακριβώς. Δεν θα με κλάψει καμιά πατρίδα. Για, τώρα σε ακούω πιο καθαρά. Okay. Καθάρισα λίγο το αυτί μου. Με τον Πούκι τι γίνεται. Με τον Πούκι τι γίνεται. Ο Πούκι όλο έρχεται και όλο στο δρόμο είναι. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω. Έχουν γίνει τα νεύρα κρόσια. Εντάξει, δεν σου λέω τίποτα. Εντάξει, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την παροιμία που λέει καράβι που αργεί, σκατά είναι φορτωμένο. Γιατί όσες φορές τη χρησιμοποίησα, αποδείχθηκε σωστή. Είναι βγαλμένη μέσα από τη ζωή. Δεν θέλω. Μακάρι να τελειώσει αυτή η ιστορία. Αυτό που εγώ λέω κάθε φορά είναι ότι δεν πρόκειται να κλάψω για κανέναν Πούκι και κανέναν Βέρμπλουμ. Όποιος δεν θέλει να έρθει αυτός μία, δεν θέλω εγώ 10. Και εδώ υπάρχει και άλλη ωραία παροιμία που λέει παρακαλετό ξινό. Λοιπόν, λέω τώρα. Δεν σημαίνει ότι το χρησιμοποιώ για αυτούς δύο ειδικά, αλλά λέω τώρα. Παρακαλετό μου μπίμπιπ ξινό βγαίνει μετά, φίλε. Ξινό. Λες σαν συχτήρι αυτό περίμενα τόσο καιρό. Δηλαδή τόσο καιρό την παρακαλούσα. Και... Εντάξει, λέω τώρα. Okay. Βάλουμε και εμένα στην κλήρωση αν έχεις για κρέατα και δώστε σε ένα... Κρέατα ανέργο, δεν έχω σήμερα. Έχω γυαλί και παγωτό. Δώστε σε αυτούς πάλι. Θύμισε μου λίγο όνομα. Θανάσης. Ναι. Σε 049. Γεια σου ρε Θανάση. Φιλιά στην Ξάνθη. Ναι. Πάμε ναι, παρακάτω. Ναι. Καλημέρα σας. Ναι. 2310-287-888. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα. Από Γερμανία. Από Γερμανία. Βέχεστατ. Στουτγκάρδη. Στουτγκάρδη. Έχουμε πολύ δυνατό σύνδεσμο Στουτγκάρδη. Πολύ ενεργό, πολύ ενεργό, με πολλούς Έλληνες, πολλά παοκτσάκια εκεί, πολλά ταξίδια, πολλές εκδρομές. Έτσι ακριβώς και τώρα ετοιμάζουμε εκδρομή για κάτω με πολύ κόσμο. Είμαι βέβαιος. Το όνομά σου, φίλε. Βασίλη με λένε. Βασίλης, δεν θέλω να πω ονόματα και περαιτέρω, πάω ακόμα. Δεν χρειάζεται. Μα μου αρκεί το μικρό όνομα, δεν χρειάζεται να λέτε επίθετο, ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν, θέλω να πω στα αδέρφια μου κάτι εκεί κάτω. Τις επόμενες μέρες μπορούν να πάνε με τα παιδιά τους στις διαδηλώσεις, αλλά όταν θα κατέβουμε εμείς και μετά θα πρέπει να αφήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω στο ΣΥΡΙΖΑ και στα ΜΑΤ, ό,τι κάνατε, κάνατε τόσο καιρό με τους παππούδες, τους συνταξιούχους και το ένα και το άλλο. Είμαστε πολλοί κόσμος στην νεολαία που έχει φύγει εξαιτίας σας. Και τώρα γυρνάμε. Στο εξωτερικό. Θα έρθουμε, αλλά μόνο διακοπές δεν θα κάνουμε, να ξέρετε. Μάλιστα.
άλλα σκεφτόμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν, και κάτι άλλο για κατανοητό, τα παιδιά μου κάτω, κατανοητό. Παρακαλώ. Ναι. Παιδιά, σακούλες πολυμπακ και προφυλακτικά με μπογιά μέσα ή με αυγά και με αλεύρι. Δεν μπουκώνουν οι αρρωγοί από τις μάσκες, δεν πετάνε άλλο χημικά πλέον. Έχει δοκιμαστεί σε άλλες χώρες, το έχουν καταφέρει και έχει δουλέψει. Μάλιστα. Και μετά... Δυστυχώς φτάνουμε σε αυτό το σημείο, έτσι. Δυστυχώς φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Μάλιστα, κεφάλια. Έρχομαστε, ερχόμαστε. Έγινε. Να σε καλά. Κάτι ακόμα, Πούκι. Δεν σε θέλω. Σε κάναμε πρόταση στα 31 και σε πάρουμε στα 47. Δεν σε θέλω. Σωστό. Καλή σας μέρα, παλικάρια. Γεια σου. Φίλε, σε κάναμε πρόταση στα 31, λέει, και θα έρθει στα 47. Αυτό ακριβώς. Γραμμή μπαίνει εκεί. Είπαμε να υπάρχει τελεσίγραφο. Θέλεις, καλώς. Δεν θέλεις, βρες τα αλλού. 800 χιλιάρια, 1 εκατομμύριο, 1.200. Δηλαδή, τι, βρήκαμε ας πούμε το κορόιδο και θα τον αρμέξουμε. Τελείωσε. Επίσης, θέλω ο παίκτης να γουστάρει να έρθει. Δεν μου αρέσει το παρακαλετό. Δεν μου αρέσει να είμαι δεύτερη και τρίτη λύση. Το καταλαβαίνω ότι είμαστε ένα σάπιο πρωτάθλημα που είναι ανθρωποδιώχτης αυτό το πρωτάθλημα. Για κάποιον που έχει φιλοδοξίες. Εντάξει, μέχρι ένα σημείο όμως. Μέχρι ένα σημείο, δηλαδή δεν κατάλαβα. Ο Πρίγιοβιτς ή ο Μάτος ή Μαωρίσιο δεν είχαν φιλοδοξίες. Ή ο Βιερίνια δεν είχε φιλοδοξίες. Ή ο Βαρέλα. Γιατί ήρθαν. Για ρωτήστε τους. Φεύγουν. Ζουν σε ένα παράδεισο. Και αυτό το πράγμα αντισταθμίζεται με το λαό, με την ομάδα, με τη ζωή στην πόλη. Με ένα υπέροχο περιβάλλον στο οποίο μεγαλούν τα παιδιά τους χωρίς εγκληματικότητα. Με παραδεισένιο καιρό. Όλα αυτά μπαίνουν στη ζυγαριά. Δεν γίνεται δηλαδή. Μια, δυο, τρεις, οκ. Okay. Δεν γουστάρω να είμαι να με θεωρεί άλλος δεδομένο και να με έχεις το περίμενε. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα που μου γύρισε τα μυαλά από παιδί. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε για ποιο λόγο καθυστερούμε τόσο πολύ πλέον το Μπούκι και τον παρακαλάμε. Μέχρι να γυρίσει ο Πρίγιοφς και να πούμε ότι έχουμε σεντρεφόρ. Όχι, ρε Κωστή. Γιατί όπως φαίνεται, μακάρι να κάνω λάθος, δεν έχουμε plan B. Δεν ξέρω, δηλαδή περιμένεις έναν παίχτη τόσες μέρες. Του έκανες μια πρόταση. Αρχηγέ, 5 μέρες. Το σκέφτεσαι, στην Πέμπτη το βράδυ κλείνω άλλον. Ναι, τώρα ναι. Σε περιμένω. Εντάξει, να έρθεις τώρα. Όπως το λες. Άμα είναι να χάσεις τη μισή προετοιμασία. Να είμαστε μια μέρα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Δεν σε θέλω, τέλος. Ναι. Επιτέλους, το έχω πρέπει πει, κάτι το έχω να πει γίνει με αυτό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Συμφωνώ. Όχι θα έρθει ο ένας, όχι θα έρθει ο άλλος και τον περιμένεις 2 μήνες. Συμφωνώ. Το έχω πει πολλές φορές. Ο Πάοκ ο συγκεκριμένος, πρόσεξε. Ο Πάοκ του Ιβάν Σαββίδη. Ο Πάοκ ο συγκεκριμένος, και όταν λέω του Ιβάν Σαββίδη, από πλευράς πληρωμών και μισθών και πριν κτλ. Δεν μπορεί, φίλε. Δηλαδή, είναι λίγες οι ομάδες που είναι τόσο τακτοποιημένες οικονομικά και που σας δίνουν τόσο πλούσιο πάροχο συμβόλαιο. Να καταλάβω ένα πράγμα, Κωστή. Σου λέει, έχεις ανοιχτό budget. Πας και κάνεις πρόταση των άλλων 800 χιλιάρικα. Ωραία. Τον αφήνεις έστω 5 μέρες να το σκεφτεί. Μπορείς, δεν μπορείς. Την πέμπτη μέρα κλείνεις τον άλλον με 1.200.000 για να καταλάβει ο άλλος ότι δεν σε είχα ανάγκη και πάω και πιο ψηλά ακόμα. Και τελείωσε. Τέλος. Δεν μπορεί να περιμένεις έναν παίχτη έτσι ή δύο, τέλος πάντων, άμα θα του σηκωθεί του αλλού και ξυπνήσει καλά το πρωί και πει κάτσε να πάω και στον ΠΑΟΚ. Έγινε, Μανώλη! Τι περιμένεις, λοιπόν, Κωστή, βάλουμε και στις σκληρώσεις αν μπορείς. Έγινε. Μπήκες ήδη. Και επιτέλους να περάσει η Αργεντινή, μπας και βγάλουμε κανένα φράγκο. Α, καλά. Μπας και σώσουμε τίποτα. Φίλε. Τα κλαίω τα λεφτούδάκια. Που φτάσαμε να παρακαλώ. Τα λεφτούδάκια μου τα κλαίω. Να νικήσει η Αργεντινή. Φιλιά πολλά. Ούτε καν βλέπω πώς μπορεί να κερδίσει σήμερα. Πιστεύω ότι είναι. Φιλιά. Αίμα και άμμο σήμερα. Στον Ιγυρία Αργεντινή, η Νιγηρία με νίκη και με ισοπαλία περνάει. Θα πρέπει η Αργεντινή να παρουσιάσει άλλο πρόσωπο. Να πάει δηλαδή ο προπονητής που έχει πορτιέρης από Μπουζουξίδικο, παλαιά σκοπής ή Masterchef. Μάγειρας τηλεοπτικός με τόσα τατουάζ, φίλε, έπρεπε να είσαι μάγειρας τηλεοπτικός. Πώς θα νικήσεις. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Τι κάνεις? Ω, σαν τα χιόνια! Πού είσαι να μαλαμίσει, ε! Εδώ. Τι εδώ. Γίνεται? Τι να γίνει, απλώς περιμένω τόση ώρα να μας πεις για την ανακοίνωση που βγάλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Για να πάρει θέση ΠΑΕΠΑΟ για τα επεισόδια δεν που γίνανε. Δεν άκουσα την αρχή της εκπομπής. Δεν την άκουσα, όχι, για να είμαι ειλικρινής. Τότε πώς, αφού είπαμε... Ο απολογισμός. Ο απολογισμός της απόφασης για το μακεδονικό, για να δούμε για το τα σκοπιανό, ωφέλη όχι μακεδονικό, υπάρχουν, όχι μακεδονικό. Για το σκοπιανικό, ναι. Συγγνώμη. Ναι. Πες μου λίγο τι σου θυμίζει. Δεν σου θυμίζει ότι η γυναίκα
που την πιάνει στα τέσσερα με άλλο και σου λέει. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Έλα να σου εξηγήσω λίγο. Κάτι ασκήσεις κάναμε. Πώς το λέγανε εκείνο το παιχνίδι που πατούσαμε. Έπρεπε να σηκώσει το πόδι, να βάλει το χέρι στον υπηαγωγείο. Πώς το λέγανε, ρε παιδί. Στα χρώματα με αυτά. Ναι, στα χρώματα και αυτά. Στα χρώματα. Είπα στην αρχή, μαλαμίσια μου, δεν γινόταν να μην πω. Έτσι ξεκίνησα σήμερα, μπήκα και είχαμε και αρκετές αναφορές κατά τη διάρκεια της εκπομπής στο συγκεκριμένο ζήτημα. Είπα το εξής. Κανένα κόμμα, κανένα. Προσέξτε με, βάζω όλα τα γράμματα κεφαλαίο. Το λέω για αυτούς που περιμένουν να δουν πίσω από τις λέξεις μου κάτι. Μην ψάχνετε, δεν βρείτε τίποτα. Στο λέω να το ξέρετε. Και οι άνθρωποι που είναι δίπλα μου και χρόνια κοντά μου, φίλοι, οικογένεια, ακροατές πιστοί, το γνωρίζουν ότι σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Μην ψάχνετε να βρείτε. Λοιπόν, κανένα κόμμα δεν θα πει στον ΠΑΟΚ τι θα κάνει. Στο λαό του ΠΑΟΚ. Κανένας δεν τολμάει να κουνήσει το χέρι. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κουνήσει το δάχτυλο στον ΠΑΟΚ. Έχουμε ταλαιπωρηθεί σαν οπαδοί, σαν οργανισμός, σαν σύλλογος, σαν λαός, σαν ομάδα. Σαν όλα. Έχουμε αρκετά ταλαιπωρηθεί από δάφτους πάρα πολλά χρόνια. Άρα κανένας δεν τολμάει. Κανένας δεν θα υποδείξει τον ΠΑΟΚ τι θα κάνει με ανακοινώσεις. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ και γενικότερα ο φίλος αυτός μου του ΠΑΟΚ βλέπω ότι αρχίζει και ξυπνάει. Και είναι που μου αρέσει πιο πολύ από όλα. Βέβαια, φίλε. Από οποιαδήποτε μεταγραφή μου αρέσει. Αν δεις τις ανακοινώσεις, μαλαμίσια, συγγνώμη που σε διακόπτω. Αν δεις και τις ανακοινώσεις των συνδέσμων, αυτό αναφέρουν όλοι. Αυτό αναφέρουν. Κανένα ακόμα, μην ψάχνετε. Έτσι, το ότι πας και φωνάζεις για τη Μακεδονία δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι χρυσαυγίτης ή ακροδεξιός ή νεοναζί ή οτιδήποτε. Αποκλείεται δηλαδή να αγαπάω την πατρίδα μου και να είμαι απλά πατριώτης. Τη λέμε τη λέξη πατριώτης και το σκέφτεσαι μήπως μου πουν ότι. Γι' αυτό και στις ανακοινώσεις δεν μου βλέπετε κανένα κόμμα. Μην μπλέκετε, μην πάτε να πλέξετε τον ΠΑΟΚ σε κόμματα. Και αυτό πρέπει να είναι το σωστό. Μόνο ΠΑΟΚ. Δεν χρωστάμε τίποτα, φίλες αυτούς. Αυτοί μας χρωστάνε. Αυτοί. Όσο για την περήφανη παρέλαση, δεν θα πάρω θέση, δεν θα πω τίποτα. Οι εικόνες μιλάνε από μόνες. Δυστυχώς έχω την ατυχία να έχω Facebook, φίλε μου Κωστή, και όσο έχω Facebook και βλέπω πράγματα, έτσι, πραγματικά με κάνουν και στεναχωριέμαι ακόμα περισσότερο, ναι, για κάποιες καταστάσεις. Τέλος πάντων, δικαίωμά τους, εγώ για τον ΠΑΟΚ μόνο θα πω ότι έχω εμπιστοσύνη στους πάντες. Ειλικρινά στο λέω, είτε έρθει ο ΠΑΟΚ είτε δεν έρθει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αυτή η ομάδα, έτσι πως είναι, που θεωρώ ότι θα κάνει μια-δυο κινήσεις ακόμα. Είμαι 1000% σίγουρος θα περάσουμε τη Βασιλεία και από εκεί πέρα νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά. Και 2 Ιουλίου διαρκείας. 2 Ιουλίου συγκρίνεται διαρκείας. Αυτή είναι, αυτός είναι ο ρόλος. Παιδιά, 19 και 20 χιλιάδες θεωρώ πρέπει να φύγουν αέρα. Πώς θέλουμε, σαν κλάση μου άρεπε να φύγουν. Όχι, είναι... Κλάκ, έφυγα. Είπαμε ορδές ρε ο κόσμος, όχι πορδές. Ορδές είπαμε. Μην το... Έγινε, μαλαμίσια! Εκεί θα είμαστε και του χρόνου. Έγινε, φίλε μου. Φιλιά, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Διάλειμμα, καθυστερήσαμε ήδη και επιστρέφουμε. Ξαναλέω τελευταία φορά. Χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Τρεις γενιές! 35 χρόνια! 35 χρόνια εμπειρία στην Tenda. 4-30-011. Φυσικά, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο. Εκπληκτικά πράγματα θα βρείτε εκεί σε Tenda. Σε Tenda, άιντε, έμπλεξα τους χορηγούς, φίλε. Έχει και Tenda φυσικά. Εκεί θα βρείτε την κορυφαία πατσέτα στην πόλη. Υπέροχα κρεατικά. Φυσικά, Visual Store, νούμερο 1 ηλεκτρονικό κατάστημα για την αγορά ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων ήχου, εικόνας, ειδικών μπαταριών για το σκάφος, για το αυτοκίνητο. 29,90 διάβροχα Bluetooth. Και μην ξεχνάτε ότι αν έχετε θέμα με την τριχόπτωση, Genethrix Plus 2312-200-500, ενημερωθείτε γιατί πραγματικά είναι ένα φυτικό προϊόν, φυτικό και φυσικό προϊόν. Ένα σωρό σε τζέλ που συνοδεύεται μαζί με ένα ειδικό σαμπουάν και από τον πρώτο μήνα θα δείτε ήδη αλλαγή. Ήδη αλλαγή. Genethrix, όπως και όλα τα προϊόντα της Καλόε, θα τα βρείτε στα φαρμακεία 2312-200-500. Μην ξεχνάτε ότι κληρώνουμε σήμερα γυαλί από το Οπτικά Μανολόπουλος και παγωτάρες από τα Αρτοπία Νικολαίδης που είναι χορηγός δεύτερης ώρας. Επιστρέφουμε! Να ρε, που λέτε δεν βάζουμε ξένα. 1, 2, 3, 4 λέει ο άνθρωπος. Σε λίγο θα έχουμε επικοινωνία με Σταύρο Κόλκα. Τι είναι, φίλε, έπεσε το μπάνερ στο κεφάλι μας. Ω, παραγιά μου! Νιώθω κάτι βαρύ στο νόμο μου και λέω είναι το βάρος των ακροατών που κουβαλάω. Είναι το βάρος της ευθύνης. Ξανά. Και νιώθω κάτι να μου ακουμπάει την πλάτη βαρύ. Τι είναι αυτό, και έχει πέσει τον μπάνερ στο κεφάλι μας. Δεν γίνονται αυτά. 2310-287-888.
για λίγο ακόμα, γιατί θα πάμε στο Horst. Αυτό τώρα δεν είναι, φίλε, πιάσε δύο Horst να βάλω μαγιονέζα. Βάλε. Δύο Horst και δύο Βαρέλι. Βάλε. Δίπλα. Μεταγραφή κάναμε και στο Εψιλον. Κάναμε, λέω, γιατί εντάξει, είναι ο πρόεδρας είναι και εκεί. Πήραμε Δέσποινα Βανδύ, φίλε. Όχι, ρε, φίλε. Δέσποινα Βανδύ. Σκάει από το κακό της, σύμφωνα με πληροφορίες, η Άννα Βύση. Έτσι είναι. Η κόντρα κι αυτή, φίλε. Δηλαδή, μιλάμε για πολλά χρόνια, είχαμε Duran Duran ή Guam. Για πολλά χρόνια. Μετά ήταν Βανδύ ή Βύση. Πάγαμε δεκαετίες με αυτά, έτσι. 23-10-287-888. Πάμε να πάρουμε μια-δυο γραμμούλες ακόμα πριν επικοινωνήσουμε με Ολλανδία, με την προετοιμασία του ΠΑΟΚ, όπου, όπως έχουμε πει, τίποτα δεν είναι ίδιο με πέρσι, εκτός μόνο από το ίδιο το μέρος, την τοποθεσία. Κατά τα άλλα, καμία σχέση μέρα με τη νύχτα. Πέρσι άραν τάλα της Παρασκευής στο Γάλα με τον Στανόγεβιτς. Μέχρι να πάρει χαμπάρι τι γίνεται, άλλαζε σύστημα κάθε τόσο. Νέοι παίκτες, νέος προπονητής, όλα αλλιώς, όλα αλλιώς. Φέτος, οικογένεια, κλίμα φοβερό. Το βλέπουμε από τις φωτογραφίες. Μας το λένε και τα παιδιά που είναι εκεί. Άλλα όλα, όλα είναι διαφορετικά, όλα. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι με τους ίδιους ανθρώπους. Τους ξέρεις, σε ξέρουν. Είναι νταμπλούχοι τα παιδιά, έτσι νιώθουν, έτσι αισθάνονται. Αυτό έκανα μέσα στον αγωνιστικό χώρο με 25 στις 26 νίκες στο τέλος. Με την καλύτερη μπαλάρα από όλους, μέσα στον αγωνιστικό χώρο πήραμε αυτό το οποίο αξίζαμε. Και ήρθανε οι περίεργοι να μας το αφαιρέσουν στα δικαστήρια. Σε έδωσε η χάρτινη, η κύβδηλη, η ψεύτικη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Φέτος να δείτε τι έχει να γίνει. Φέτος. Κανένα άγχος δεν έχω, κανένα απολύτως άγχος για αυτό που θα γίνει. Περιμένουμε σήμερα λοιπόν να πάρουμε μια πρώτη γεύση από το πρόσωπο που θα δείξει η ομάδα με την ΚΑΠΑ 23 της ΓΕΝΚ. Αποκαλυπτήρια βασικά για το Χατσερίδη και για το Ζαμπά, ο υψηλός ομοστόπερ, τα πρώτα δείγματα. Επίσης με πληροφορούν ότι γύρισαν τελείως διαφορετικοί από το Βέλγιο ο Χαρίσης και ο Κίτσιο. Μία χρονιά λοιπόν αρκούσε όχι μόνο σε επίπεδο νοοτροπίας, γύρισαν άλλοι, τελείως διαφορετική νοοτροπία, τελείως διαφορετικό επαγγελματισμό, αλλά και σαν σωματότυποι έδεσαν αλλιώς είναι τα κορμιά τους. Ειδικά ο Κίτσιου που ήταν έτσι αδύνατος, έδεσαν τα κορμιά τους. Αρκούσε μία χρονιά, δούλεψαν πολύ εκεί από ό,τι φαίνεται. Πάμε να επικοινωνήσουμε να πάρουμε τηλέφωνο Ολλανδία, Μαριλής, να βγάλουμε και το Σταύρο, να μιλήσουμε, να μας πει περισσότερα. Αλλά αυτά λένε οι πληροφορίες, ότι γύρισαν τελείως διαφορετικοί από εκεί. Θα είναι δύο προσθήκες σημαντικές. Ο Μιστακίδης κερδίζει εντυπώσεις μέχρι στιγμής σε θέση επιθετικού. Εκεί θα το χρησιμοποιήσει ο Ρασβάν, ειδικά σε περίπτωση που ο Κουλούρης φύγει και πάει δανεικό στον Ατρόμητο ή κάπου αλλού. Το χρησιμοποιεί σαν... Πάμε, στις γραμμές. Α, σε τρία λεπτά. Σε τρία λεπτά. Ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία. Να στείλουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Λοιπόν, στον Άγγελο. Γεια σου Άγγελε, το διάβασα αυτό που γράψει για τον Ουάρντα και εγώ θέλω να έρθει ο Ουάρντα. Άλλοι θα αποφασίσουν. Είπαμε, ψύχρεμοι είμαστε και έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που είναι τώρα. Καλημέρα στον Θοδωρή τον Ανδρούτσο. Σε χθεσινή ανάρτησή μου εκ παραδρομής έγραψα για εκλογές στην ΕΠΟ. Ήταν εκλογές στη Super League. Δεν χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη από όλους φίλους. Εντάξει, παιδιά, εδώ ο τείχος μας. Δεν δίνουμε εξετάσεις σε κανέναν, Θοδωρή μου. Θα γράψουμε και λάθη, θα γράψουμε και πράγματα που μπορεί να μην είναι σωστά. Οκ. Okay. Και τι έγινε. Γεια σου Χρήστο Κολοβέ, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Ξέρω ότι αντάμωσες με Βαγγέλη Αμπελόης εκεί στην μακρινή Αυστραλία. Καλημέρα στη Δέσποινα την Κυριακίδου. Καλημέρα Κωστή και Ζουμουσάκια. Βροχή και σήμερα, αλλά εμείς δεν το βάζουμε κάτω. Ζουμουσού Πάοκ. Γεια σου Αθηνά Παπουλαίδου. Καλημέρα στο Μάριο τον Dynamics Man. Γεια σου.
Μπάμπη, καλημέρα στην Ασπρόμη παρέα από τη βροχερή Αλεξάνδρεια. Όσο για την ομαδάρα μας, όλα πάνε ρολόι. Ζούμου σου λέμε και δεν μασάμε, προχωράμε, λέει ο Μάριος. Γεια σου, Μάριε. Ο Αλεπίδης ο Θόδωρος έχει βάλει για την τεράστια μεταγραφή ύψους 2 μέτρων και 5 εκατοστών Σέρβος αθλητής γεννημένος το 1993 ο Αλεξάνδρ Όκολιτς. Αυτοί που ξέρουν, η Δήμονας δεν είμαι, ούτε το παίζω γνώσεις του βόλεϊ, μιλάνε για μια τεράστια μεταγραφή. Καλημέρα στον Ηλία, το Σταφυλίδη, Ζούμου σου λέμε και Μουντιάλ και ΠΑΟΚ σήμερα θα δούμε. Καλημέρα από Ασπρόμαυρη, Σουηδία, γεια σου Ηλία στο Χέλσιμπορκ. Καλημέρα στην Ιωάννα τη Βαμβακίδου. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα σε όλους. Αφήστε τον ΠΑΟ και τον κόσμο του ήσυχο. Κρατήστε τα βρωμόχερά σας μακριά και τις ταμπέλες που αυθαίρετα βάζετε για δικές σας μικροπολιτικές σκοπιμότητες να τις κρεμάσετε στα δικά σας σαράκια. Φτάνει πια να καπηλεύεσαι αυτή την ομάδα και τον κόσμο της. Κάθε οπαδός, κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να έχει τα πιστεύω του και να εκφράζεται πολιτικά. Ο ΠΑΟΚ δεν θα ξαναγίνει έρμεος στα χέρια κανενός. Έχει πρωταθλήματα και κύπελα μπροστά του να κατακτήσει. Σας επιστρέφουμε λοιπόν τις ταμπέλες σας. Όποιοι και αν είστε αριστεροί ή δεξιοί. Γεια στο στοματάκι σου, γεια στα χεράκια σου. Έχω να πω. Έχω να πω. Κανένας δεν ακουνίζει το χέρι στον ΠΑΟΚ. Κανένα ακόμα. Δεν σας χρωστάμε τίποτα. Εσείς μας χρωστάτε. Εσείς. Τα μας σήμερα είναι Αυστραλία, Περού. Εντάξει, οκ. Ψιλοαδιάφορο. Το μεγάλο μάτς είναι το. Και Δανία Γαλλία, αλλά κυρίως Νιγηρία Αργεντινή και Ισλανδία Κροατία. Αλλά το Νιγηρία Αργεντινή που είναι αίμα και άμμος. Καταλαβαίνετε. Γεια σου Τσουκνίδα. Καλημέρα Ζουμουσάκη από Θεσσαλονίκη ως Αυστραλία. Την καλημέρα μας στον Γιώργο το Σιδεράκη. Καλημέρα Παράκη. Καλό χειμώνακι. Ζουμουσού, παιδιά, έξω καιρός δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Είναι Νοέμβριος. Είναι Νοέμβριος. Λέει ο Κανάρης που έχει κάνει έχει σε μεγάλη φόρμα. Σε μεγάλη φόρμα. Αυτό το πράγμα λέει που παθαίνουμε εμείς που τρώμε κρέας που όταν βλέπουμε το σουβλατζί να κόβει το γύρο μας τρέχουν τα σάλια. Το παθαίνετε κι εσείς οι βέγκαν με τη μηχανή του γκαζόν. Νανά Παρασκευοπούλου, έχεις γίνει viral με την ξάπλα σου αλλά και με τη φωτογραφία εκεί με τον γίγαντα τον Χατσερίδη. Όσο λέει κι αν κορδόθηκα εγώ, όσο κι αν τεντώθηκα, όσο κι αν έσκυψε αυτός πάλι δεν βρεθήκαμε πουθενά. Θηρίο πραγματικό. Θηρίο πραγματικό. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας σε όλους, τα παιδιά στο εξωτερικό. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα στο Horst. Χόρστ. Το Χόρστ εμείς θυμόμασταν το Χρούμπες. Τώρα είναι και μέρος που κάνουμε προετοιμασία. Καλημέρα Σταύρο! Πού είσαι ρε Κωστή. Αδερφέ, εγώ θα με το πρωινό σου ξύπνημα να ξέρεις. Θα γίνω... Καλά ρε φίλε, να σου πω ρε. Σας άφησα εκεί πέρα να πούμε και έχει σεισμούς. Ο Τάκης Βαμβακίδης να πούμε πιάνει πέρα από τον Κριστιανό. Ο Βοσκός από το Ιράν. Σεισμούς, καταποντισμούς, κοίταξε, καταποντισμοί, βροχές, αυτά ήταν έκθεση βιβλίου, ήταν επόμενο. Έτσι, δηλαδή ναι. Αυτά είναι συνεπασμένα. Πήρε παράταση μια εβδομάδα. Πήρε παράταση, φίλε, η βροχή. Και θα γίνει, γι' αυτό θα γίνει και η έκθεση βιβλίου άλλη μια εβδομάδα. Οπότε... Είναι η πρώτη μεταφερόμενη έκθεση βιβλίου, φίλε. Είναι κινητή εορτή. Ναι, δεν βρέχει και πηγαίνει εδώ πέρα. Αν δεις τη βίβλο, εκεί που ο Νόε βάζει τα ζώα στην Κιβωτό, αυτό έλεγα πριν, πίσω στο βάθος φαίνεται κάτι άσπρες μικρές κοινούλες. Είναι η πρώτη έκθεση βιβλίου, φίλε, τότε. Με τον Νόε. Τι γίνεται. Τι ζούμε. Λοιπόν, θέλω να μου επιβεβαιώσεις κάτι που είπα. Ότι είναι αλλαγμένοι στο σωματότυπό τους ο Χαρίσης και ο Κίτσιου. Ισχύει. Αλλαγμένοι. Δηλαδή, τι εννοείς, αυτό που κάνουν οι κόμενες στην Νίκο, που βάζουν κίνδυνη μισθιά και τέτοια. Ξεκάθαρα, έχει μια κολάρα ο Χαρίσης. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει στέρηση εκεί. Είναι λίγες ημέρες που λείπεις. Αλλά μην, μην το χάσουμε τελείως. Πω, πω, τι ποδάρα έχει κάνει ο Κίτσιου, παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Πω, πω, πέταξε ένα στήθος. Μάλιστα. Μω, κύριε, εσύ, απλά είναι τέτοια προπόνηση πλέον που κάνουν που είναι τα παιδιά όλα στεγνά, ρε, εγώ. Όλοι, έτσι. Τα σημαίνω, ο Κίτσιου μου βάλει και πιο ψηλό σε κάποια φάση. Λέω, τι γίνεται, ψηλώνουν και μετά 25. Αλλά όχι, ο ίδιος είναι, μάλλον το μαλλί φταίει. Το μαλλί, έτσι. Να ξέρεις. Μάλιστα. Έχουν κάνει αυτό το ξυρισμένο στα πλάγια που είναι προς τα πάνω το μαλλί. Ναι. Κατάλαβες πώς ήταν και ο Μίλι Βανίλη. Ύψος. Έτσι, ο Μίλι Βανίλη. Ναι, στο πιο σύγχρονο. Και έχουν πάρει και 6-7 πόντους. Κατάλαβες. Ψηλώθηκες, ψηλώθηκες. Αυτό. ψηλώθηκες, έτσι. Μάλιστα. Σήμερα περιμένουμε το πρώτο φιλικό, έτσι να πάρουμε μια πρώτη τζούρα. Ναι, μπαλίτσα, ρε φίλε. Επιτέλους. Επιτέλους. 12 Μαΐου. 12 Μαΐου. Στέρηση, τρεμούλα. Ναι, ρε, 50 μέρες θα συνεισκάνει, δεν μας θα δούμε λίγο πάω. Α, δούμε λίγο Χατσερίδη, άντε. Λίγο Ζαμπάτσου, καινούριους πάντα το βλέμμα είναι στους καινούριους, έτσι, αν και είπαμε είναι νωρίς. Ξέρεις τι, εγώ ξέρεις γιατί είμαι περίεργος, Κωστή.
Γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχει συνέχεια και θέλω να δω, επειδή θυμάμαι πάντα τα πρώτα φιλικά που ήταν να κόψουμε τις φλέβες μας, ναι, παραδοσιακά. Τώρα περιμένω να δω το επίπεδο συνοχής πώς θα φανεί, ναι, βέβαια. Θα είναι πολύ μίξ κρύλι οι ενδεκάδες και μάλλον δεν θα πρέπει και ο Βιερίνια. Ναι. Θα προστατευτεί λίγο. Ούτε ο Μαλέτσας. Mm-hmm. Εντάξει. Πάντως εικόνα, συμπεράσματα και αυτά είναι πολύ νωρίς. Δηλαδή, εννοείται. Το ωραίο είναι να μπουν τα παιδιά μας, να δούμε τις φανελίφες μας. Ωραία, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Πήρανε νουμεράκια και καινούργια, είδα δηλαδή τα νουμεράκια, ναι, που πάντα σημειολογικά έτσι μας ενδιαφέρει. Ο Πέλκας θα πάρει το 10. Πέλκας το 10, 98 Ζαμπά, 34 Χατσερίδης. Ναι. Το 11 ο Ερίκε. Ο Λάμπρου δεν θα πει το 23-32, δεν θυμάμαι τώρα. Τέτοια ώρα. Ο Ερίκε και το 11 κλασικά. Το 11 πέρσι το είχε ποιος, θυμάσαι, αυτός 1-0. Ο αυτός 1-0. Δεν το είχε ο Μακ, έτσι. Το 19 δεν φορούσε ο Μακ. Ο Μακ φορούσε το 26. Το 26? Τέλος πάντως το 11 δεν το φορούσε. Κάτι το... λεωφορείο ήταν. Κάτι λεωφορείο, φίλε, κάτι λεωφορείο. Αυτό με τα νούμερα που σου τιέν, φίλε, πάντως, το 80 λέει, το 77, το 76. Τέλος πάντως. Είναι πρόβλημα, φίλε. Εγώ τα δουλεύω αλλιώς. Ναι. 1, 2, 3, 4, 5. Ναι. Δεν πάω στα παλιά. 80 γάμα και άσεμα, δηλαδή, ναι, τι είναι. Ο Αϊστάιν είναι. Ναι. Πάω και λέω, ξέρω εγώ, διάρρη χωρίς περίοδο, διάρρη με περίοδο. Μεταγραφική περίοδο εννοείς. Μεταγραφική περίοδο. Μάλιστα. Άρα περιμένουμε σήμερα έτσι να πάρουμε μια πρώτη γεύση. Μια πρώτη γεύση. Μας ακούει ο Σταύρος. Έπεσε. Πέσαμε. Μαριλής, κάνε μια απόπειρα πάλι, μήπως και τα καταφέρουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αλλού σε οποιοδήποτε ραδιοφωνικό σταθμό, σε οποιαδήποτε άλλη εκπομπή, ανταπόκριση από την Ολλανδία, την προετοιμασία, με αυτό το μουσικό χαλί. Έτσι, φίλες, αυτά έχουμε. Έχουμε τα πρωτεία. Πάμε πάλι τώρα. Ξανασηκώσαμε τη γραμμή. Έλα, Σταύρο, έλα. Πέσαμε. Ημέρα αγώνα, έβαλες κλαρίνο. Εντάξει, αυτά τώρα είναι τα αντιγούρια. Λέγαμε για τα σουτιέν, λοιπόν, Κώστα. Για τα σουτιέν, βέβαια. Με διαφορά στήθους, νομίζω ότι είναι η καλύτερη ανταπόκριση που είχαμε μέχρι τώρα. Μάλιστα. Το ότι είσαι επιστήθιος φίλος μου, αυτό είναι γνωστό. Δεν χρειάζεται να... Για πες λοιπόν. Και κάτι παγιδάκια και κάτι, κάτι κοπάδια. Τα φιλιά μας, τα φιλιά μας, τη λαδόκολα. Τη λαδόκολα, βεβαίως. Χρωστάμε τραπέζι εκεί. Χρωστάμε τραπέζι. Με το που τελειώσει η προετοιμασία, θα πάμε εκεί όλοι μαζί σαν λίμπερο. Να αφανίσουμε ένα κοπάδι. Ναι, ναι, ναι. Και στο φινάρι και αυτά μικρή ήλικη, πού να χωρέσουν όλα. Ακριβώς. Ας τελειώσουμε με αυτή την ιστορία. Για πες μου, τι άλλο θες να μας... Με τα γραφικά, τώρα βλέπω το κούκκι να κολλάει μεταξύ μας. Ναι. Ακόμα περιμένουμε μάνατζερ να πάτε στο ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει καμιά, μάλλον κινείται αλλού ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει, πιστεύεις, εναλλακτική ή έριξαν όλο το βάρος στο μπούκι και... 100 αναλλακτικές υπάρχουν. Το θέμα είναι, ναι, πώς δουλεύεις. Ναι. Το θέμα δεν είναι αν έχεις εναλλακτικές. Σε ένα επίπεδο συμφωνέων πλέον μπορείς να έχεις εναλλακτικές. Ναι. Το θέμα είναι ποιες από αυτές δουλεύεις. Πιστεύεις και... έχουν δουλέψει κάποια, προκρίνεται κάποια εναλλακτική. Είναι εδώ μια και δύο φορές. Δεν σε άκουσα καλά, έκανες διακοπή, θεωρώ. Ναι, λέω μια φορές. Αν δεν έχουμε αρχίσει να δουλεύουν κάποια άλλα. Ναι, αχα, μάλιστα. Δεν νομίζω να έχουμε άμεσα κάτι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Αυτή είναι το περιστικτό μου, αυτή είναι η πληροφόρησή μου. Ναι. Και σε αδερφό με στα κέρδη. Είναι πολύ καλή περίπτωση. Έφερε να από ό,τι μαθαίνω... Με αυτούς που έχουμε. Ναι. Από ό,τι μαθαίνω ότι ο άνθρωπος δείχνει ότι θέλει να μείνει και θα παλέψει για τη θέση του. Για να έχει και άλλος παίχτης πρώτα απ' όλα. Λίγο πριν χτυπήσει ήταν έτοιμος να πάει εθνική. Ναι, ναι. Είναι ηλικία καλή, έχει τα στοιχεία όλα. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω αν μπορεί να σηκώσει το βάρος που λέμε τώρα. Είναι καλό και ότι ο Πρίγκοβιτς θα έρθει με το που κάνουν το γλουγλουγλου, η σειρά του Φεβριάνου. Θα έρθει μια εβδομάδα μετά. Αλλά η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτόν έχω, αυτόν αγαπάω. Ναι, ναι, σωστό. Εντάξει, Κουλούρης και Μιστακίδης.
Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Αυτό με ρωτούν εδώ πέρα που γράφει ο φίλος μας ο Βασίλης. Ρώτα το Σταύρο πότε θα γυρίσουν αυτοί από το Μουντιάλ. Είπαμε μια βδομαδούλα θα καθίσει ο Πρίγιοβιτς. Ο Άρτα πρέπει να είναι στο δρόμο. Ο Άρτα πρέπει να είναι στο δρόμο. Συγκινήθηκε το παλικάρι μας χθες. Γιατί αποκλείστηκε η Αίγυπτος και ήταν συγκινημένος στο τέλος. Ενημερωτικά έχει αποκλειστεί από την προηγούμενη αγωνιστική. Καλά ρε παιδί μου, εντάξει, αυτός χθες το κατάλαβε. Του λένε την πιντάει, την πιντάει. Δεν είδα και τους άλλους να είναι τόσο τρομεροί ρε παιδί μου. Αυτό λέω. Που δεν έβαζε τον Ουάρντα αρχική. Δηλαδή οι άλλοι τι ήτανε, δεν ήταν κάτι συγκλονιστικό. Όχι, στην εθνική πολλές φορές είναι ο παλιός. Ο παλιός. Δηλαδή εσύ ρε Σαλάχ, γιατί δεν έδειξε τίποτα. Λέω για τον Σαλάχ, τώρα έναν που παίζει εκεί κάπου στη Λίβερπουλ. Δύο γκολ βάλαν από τα παιδιόντους. Και έπαιξε μια παιχνίδια. Τρία. Μάλιστα. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Αλλά οι άλλοι είναι, εκείνο που έχει, πώς το λένε, εκείνο που έχει ξέρω, το μυαλό, είναι τα κοτσιδάκια, το πώς λεγόταν εκείνα τα πιτσιρίκια που τρώγωσαν, χάνει την Μαδρίτη, το όπου δεν θυμάμαι. Όχι η Μίλι Βανίλη. Όχι η Μίλι Βανίλη. Η New Kids on the Block. Η New Kids on the Block. Όχι, όχι, μαύρα, πιτσιρίκια που τραγουδούσαν. Πιτσιρίκια που τραγουδούσαν. Όχι η Jackson 5. Κάτι πιτσιρίκια. Backstreet Boys. Μάλιστα. Απίθανες ψυχονές μεταξύ. Δηλαδή έχω πολύ Σενεγάλες που τα πω. Πολύ Σενεγάλες φίλε είναι... Δεν είπα. Είναι... Λένι Γκράβιτς είναι τέτοιο στυλ. Το πάντζι μας δεν είναι στο βράδυ. Ξεκινάμε το βασικά. Από εκεί ήταν κάτι βουντού αυτός. Δεν γίνεται. Να το διώχνεις από τη χώρα άμα δεν κάνεις. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Σταύρο μου δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Εκτός ότι περνάει να κλέψω μια μάξια ολοκένουργια μπροστά μου, να κλέψω. Τέλεια. Νομίζω ωραιότερη εικόνα από το χθεσινό Κύκνο που δεν μας τον ανέφερες. Τόσο ήταν η σχέση. Πού είναι ο Κύκνος, κάτσε λίγο ρε. Τέλειος. Κύκνος. Κύκνος. Πάρ' τον αγόρι μου, πάρ' τον. Πάρ' τον. Κύκνος. Ο Κύκνος δεν υπάρχει. Αυτό το πιάτο που σας έριβε εχθές το βράδυ, το υπέροχο που νομίζετε ότι είναι γαλοπούλα. Σπεσιαλ Κύκνος, αλλά χώρος. Οι πάπιες δεν είναι εδώ, ρε. Οι πάπιες, ε. Ένας βιολογικός πόλεμος στην Ελλάδα, τον οποίο δεν καθάρι. Ξέρω, δεν ξέρω. Πάντως, χορς, ο τελευταίος χορς που θυμάμαι είναι ο Χρούμπες, φίλε. Ναι, 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 παιχτάρα. Ψηλός, καζανοκέφαλος, σηκώνονταν για κεφαλιά, άτεγνος τελείως. Ο πρώτος πόντιος Γερμανός στην ιστορία. Έγινε, Σταύρο μου. Έλα. Φεύγω να έρθουν τα παιδιά. Έλα, θα έχουμε επικοινωνίες μέσα στην ημέρα, να είστε ενημερωμένοι για όλα, εδώ στο Λίμπερο. Από τα παιδιά που βρίσκονται εκεί, στο χώρο. Αλίμονο, αλίμονο. Φιλιά πολλά. Μετάφραση, ανάλυση. Τα πάντα όλα, φίλε. Σε βάθος, σε βάθος. Θα χαθεί η μπάλα, ρε. Θα χαθεί η μπάλα. Lost the ball, ρε. Έτσι. Lost the ball. Φιλιά, γεια σας, Σταύρο. Γεια, 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 γεια. Λοιπόν, να ξέρετε σε αυτό το ύφος θα πηγαίνουμε. Όσο είναι και η ομάδα, μην περιμένετε τώρα τι βαθιστόχαστες αναλύσεις για το 4-3-3 και αυτά. Κυρίες και κύριοι, εμείς την κάνουμε. Λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Φίλε, δεν έκανα κληρώσεις, το ξέρεις, δεν έκανα κληρώσεις. Δώσε μου λίγο δύο νούμερα από το 1 μέχρι το... Τσε να δω και εδώ τι γίνεται. Μέχρι το 43. Το 12. Και... Και το 30. Λοιπόν, τα γυαλιά πηγαίνουν στο Στέλιο 519. Και το παγωτό στο Θανάση σε 049. Λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάνκι, χορηγός δεύτερης ώρας. Εκπληκτικές γεύσεις απέναντι το Μασούτι στα Ελευθέρια. Ζαχαροπλαστή Αρτοπία Νικολαίδης. Υπέροχες γεύσεις. Καρολί και Δημητρίου 237 και 163. Και απέναντι από τον ΟΑΕΔΙ στο Λαγκαδά. Παγωτάρες με γάλα ημέρας. Φυσικά, Visual Store, μπείτε στο visualstore.gr και θα με θυμηθείτε. Αν έχετε σκάφος αυτοκίνητο και γουστάρετε συστήματα περίεργα και Bluetooth και αδιάβροχα και gadget και τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Και βέβαια, Tenda Home, 430-011-35 χρόνια, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Ενώ δεν ξεχνάτε για την τριχόπτωση Genethrix. Ενημερωθείτε άμεσα για το υπέροχο σκεύασμα.
για τη θεραπεία κατά της τριχόπτωσης 100% φυτικό και φυσικό προϊόν. Περιέχει αλόι, ο Ρόσε Τζέλ που συνοδεύεται μαζί με ένα ειδικό σαμπουάν 2312 200-500 Genethrix. Όπως όλα τα προϊόντα της Καλόη θα τα βρείτε στα φαρμακεία. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 έρχεται η Τρόικα.